Καλώς ήρθατε, 100% καταπληκτικό με τους πινοκαψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, καν του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στα εναχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από τα πόδια της μελαγχολίας και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντική ζουμουσάδα. Ελάτε να ζουμουσάρουμε του τέστην! Ελάτε να ζουμουσάρουμε αφού. Πεθαίνω, φίλε, με αυτό. Όταν το αφού πάει στο τέλος. Αφού. Πάω, διότι αφού, επειδή. Τέλος, φίλε. Όλο το νόημα. Όλο το νόημα. Ελάτε στην παρέα μας. Κοπιάστε, πουλάκια μου. Έχουμε σήμερα. Τι σας έχω σήμερα. Μετά από προσωπικές επαφές τηλεφωνικές του αρχισυντάκτη της εκπομπής. Της εκπομπής μας, του αρχισυντάκτη της εκπομπής, που είναι ο ίδιος που την παρουσιάζει, ο ίδιος. Είναι ένα πρόσωπο. Δεν μπορώ να πληρώσω δεύτερον. Κατά ανάγκη δηλαδή, μετά από προσωπικές επαφές τηλεφωνικές, με τα αρχοντόπουλα, που είναι όλη μέρα στην μπουτίκ και τρέχουν να σας εξυπηρετήσουν και με το εμπορικό τμήμα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Λάζαρο, αλλά και τον Μπετράν και όλα τα παιδιά. Ευχαριστούμε ιδιαίτερος, διότι σήμερα δίνουμε... Τύμπανα. Δίνουμε 5 ή 5, όπως θέλεις. Άνδρας ή άνδρας. Είναι το ίδιο, φίλε. Είναι το ίδιο πράγμα, ρε φίλε. Ο άνδρας. Δηλαδή, ο Στράτιος Διονυσίου είναι άνδρας. Ήταν άνδρα, δεν είναι άνδρας. Ο Μαρτάκης είναι άνδρας. Έτσι, είναι, λέω, παίρνω τυχαία ένα όνομα, ρε παιδί μου, είναι άνδρας το παιδί, ο Μαρτάκης είναι άνδρας. Νι δέλτα ρο, έτσι. Ο Ρουβάς είναι άνδρας, με νι δέλτα ρο. Ο Στράτος δεν είναι, φίλε, δεν είναι άνδρας. Λέω, ρε, ο Γκαρσία είναι άνδρας. Θα πεις, τι πάσε κολλά στη λεπτομέρεια. Ο Γκαρθία του Ολυμπιακού ήταν άνδρας. Ήταν άνδρας. Ο Πάμπλο, πρόσεχε πρόεδρε, λέει, θα έρθω να στα πω. Είναι κάποιοι που δεν σ' αγαπάνε. Όταν μιλάει ο Παύλος. Όταν μιλάει, φίλε, ο Παύλος. Δεν υπάρχει, φίλε, κανένα φίλτρο. Κάποιοι δεν σ' αγαπάνε. Μέσα θα έρθω να στα πω. Δηλαδή, μέσα στην παραζάλη, φίλε, από το double, μέσα σε όλα, ο άνθρωπος τι νοιάζεται. Νοιάζεται για το καλό της ομάδας. Γι' αυτό τον αγαπάμε, γι' αυτό είναι ξεχωριστός. Γι' αυτό είναι εκλεκτός. Τι έλεγα λοιπόν, σήμερα δίνουμε 5 συλλεκτικά t-shirt, μπλουζάκια τα λένε στο χωριό μου. Φανελάκια τα ξέραμε εμείς, δεν υπήρχε t-shirt, t-shirt και του Μέγα και του Αντένα και του Έψιλον. Τι πάνε να πει t-shirt. Έτσι μας τα μαθημάνα μας, φορά το t-shirt σου πριν βγεις έξω, το μπλουζάκι του ΠΑΟΚ, θέλαμε το φανελάκι. Με τη χαλκομανία, με το σιδερότυπο. Πώς είχαμε χαλάσει με τα σιδερότυπο φανέλες, δεν βγήκε καλά. Σιδέρος έτολη, σιδερότυπο. Αμάν, τι έχει, έχει σιδερότυπο δικέφαλο, έχει σιδερότυπο. Να πούμε, ξέρω εγώ, τον Πλατινί, τον Πελέ. Το νούμερο πίσω, όχι, να μην βγαίνει καλά, καταστροφή. Κατέστρεψε την μπλούζα και στα έλεγα και αυτά και τα λοιπά. Σιδερότυπο. Πού να καταλάβει τώρα το παιδί που παίρνει το τάμπλετ, φίλε, και μπαίνει και βλέπει Β' Μποταφόγκο να πούμε. Derby, Botafogo, Corinthians. Παρακολουθούν αυτοί οι Corinthians, έχουν και σουβλάκι, έχουν και αισθμό. Δική μας είναι αυτοί οι Corinthians. Σίγουρα από εδώ δεν έχουν φύγει. Για να λέγονται Corinthians. Αποκλείεται, φίλε, να μην υπάρχει σπόρος ελληνικός εκεί. Ο άλλος λέει Ελλάς Βερόνα, φυσικά Ελλάς. Έλληνας, παντούρε. Παντούρε, κουφάλες. Δέντρου, ειδοντιού. Σήμερα λοιπόν, μας έσκασες, Κωστάκη. Τρίτη φορά ξεκινάς να πεις. 5 συλλεκτικά t-shirt τα λένε. Οι γραμματιζούμενοι, οι έχοντες γνώσεις των αλλοτρίων γλωσσών, των ξένων. 5 μπλουζάκια που στην πλάτη γράφουν double. ΠΑΟΚ double 2017-18. Τις είδατε? Είναι αυτές που φορούσαν στους πανηγυρισμούς. Είναι αυτές που πανηγύριζανε οι παίκτες μας όταν τις φορούσαν. Που τις είδατε στις αφίσες, που τις είδατε στα site παντού. Μαύρες, πίσω double, μπροστά για σένα πρόεδρε, και έχουμε τη δυνατότητα να κληρώσουμε 5 τέτοια φανελάκια. Χαίρομαι τόσο πολύ, ρε παιδιά.
Αλήθεια σας το λέω, δηλαδή δεν χωράει χαρά μου όταν έχουμε τέτοια πράγματα. Χαίρομαι για σας που χαίρεστε τώρα που θα μπείτε στη διαδικασία. Όπως πάντα, μέσα από το μήνυμα γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Μη μου γράφετε μόνο ονοματεπώνυμο, βάλτε και μία οτιδήποτε θέλετε δίπλα. Μια αφιέρωση, ένα γλυκόλογο, ένα πιντελίκι, μια παραγγελιά, ένα γλωσσοδέτη. Ένα ένιγμα από πάνω σαν ψαλίδι, από κάτω σαν τηγάνι, και αυτά θυμάστε, αυτά που διαβάσαμε στη ζωή του παιδιού. Τέτοια είχε στο Μπλεκ, στο Αγόρι, στη Βαβούρα αργότερα φίλε, πιο παλιά, Σεραφίνο, Ηθός, ο Γκρισίνο φίλε, ο υπερφυσικός γίγαντας, λέει ο Γκρισίνο, η ζωντανή μπάλα. Μιλάμε τώρα για... το θυμάσαι? Ε, στη Βαβούρα, δηλαδή, αυτά. Πέρα όμως, επειδή δεν είναι αρκούντος ικανοποιητική η προσφορά, θα την αυξήσουμε κατάτι και πέραν τούτων δοθέντων, των μπλουζακίων, θα δόκουμε και ένα τρίμερο στο Φιλοξένια, στο Λουτράκι Αριδέα. Θα πάρετε το έτερό σας η μίση, δεν το έχω σε εκτιμήσει. Θα πάρετε λοιπόν για να πάτε για Σουλουμουντρούχουμ και Καραπιπερίμ, για να μπείτε στις υγρασίες. Για να κάνετε προσπάθειες για έναν Έλληνα ακόμα, αν είστε Έλληνες. Αν δεν είστε Έλληνες, θα κάνετε για ένα άλλο παιδάκι που βέβαια θα γεννηθεί στην Ελλάδα και θα είναι Ελληνόπουλο. Θα μεγαλώσει με τις ελληνικές αρχές και με την ελληνική παιδεία. Φεύγετε, πηγαίνετε Δευτέρα ως Πέμπτη, δυο διανυκτερεύσεις στο μαγευτικό Πόζαρ, εκεί στο Λουτράκι Αριδέας. Ένα τόπο ευλογημένο από τη φύση, έναν ακόμα στην Ελλάδα μας. Θα περάσετε φανταστικά. Είναι καταπληκτικό το ξενοδοχείο, πετρόκτιστο, ξύλινο, πολυτέλεια μέσα, άνεση, εξυπηρέτηση, πεντακάθαρα όλα εννοείται. Και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους ανθρώπους. Και τη snowtravel.gr και το Explosivo, γιατί μας προσφέρουν αυτές τις φοβερές προσφορές. Όμως δεν τελειώνουμε εκεί, διότι πρέπει να φροντίσουμε και για την κυλίτσα. Θυμάσαι αν έδωσα κρέατα αυτήν την εβδομάδα? Χθες δεν δώσαμε τίποτα. Προχθές. Δεν πρέπει να δώσω. Αύριο κρέατα. Αύριο θα δώσω και για στα δύο κρεοπολία, γιατί σήμερα πέρα από τα 5 συλλεκτικά μπλουζάκια, την μπουτίκ, πέρα από το τρίμερο στο Φιλοξένια, θα δώσουμε και 2 κιλά παγωτό από το χορηγό δεύτερη ώρα στα Ζαχαροπλαστεία Νικολαίδη. Φοβερές γεύσεις και κούκκις και λίλα πάουζε και τυραμισού και νάνα μέλια και φράουλα και βανίλια και σοκολάτα και τα πάντα. Νάνα μέλια. Φίλε δεν είναι. Άρα η νάνα μέλια. Πώς την κοπέλα, Νάνα. Και το επίθετο της μέλια. Πώς τη φαντάζεσαι φίλε, ε? Έχει γαλανό μάτι ή πράσινο της λίμνης, ε? Γαλανό, γαλανό μάτι, γατήσιο, λακάκια, ναι, πλούσια τα LA, τριαροτεσάρι, 1,75 είσαι καλά, να βάλω 5 πόντους ακόμα και πιο χαμηλά, 1,72, να κόψω 3 πόντους, δεν βγαίνω μάνα μου, έτσι, ισιομαλή, σπαστό, ολόισιο, ξανθό ή καστανή με μπλε μάτι. Καστανόξανθο, βεβαίως, έκλεισε φίλε. Σε έχω τακτοποιημένο. Σε έχω τακτοποιημένο. Έτσι τη φαντάζομαι την Άννα Μέλια. Ε? Πω πω τι έφτιαξε ο άνθρωπος. Ποια είναι τόσο κοντά σε αυτό που είπες τώρα? Ε? Φαντάστηκες κάποια? Ναι. Φυσικό, καμιά Σάλμα Χάγιακ, φίλε. Εκεί ακουμπάς πάνω, παίζεις και σουμπούτε με τους φίλους σου. Δεν είναι. Τέλος πάντων, θα την παρέλθουμε, θα την παρέλθουμε. Θέλω να σας πω ότι γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Σήμερα. Και μέσα από τα τηλέφωνα βέβαια, δεν κόβουμε κανέναν για εσάς που δεν έχετε την οικονομική δυνατότητα, έστω και για το 1,25 που είναι το μήνυμα. Γι' αυτό κάνουμε τους διαγωνισμούς όπως βλέπετε και μέσα από τα σταθερά τηλέφωνά μας. Σήμερα λοιπόν είναι διπλό το ερώτημα. Το ένα το είχαμε κάνει προ ενός μήνα, το ακούσαμε και αλλού μετά. Μπράβο και καλά κάνουν. Δεν είναι παρθενογένες, δεν ανακαλύψαμε την πενικυλίνη. Που ρώτησα ποιος. Μία λέξη που τώρα τεινάζεστε πιο πολύ. Εκτός ασφαλούς. Προμόγατε. Λοιπόν, έλεγα του Τέστιν ότι ποιος κατά τη δική σας άποψη και τώρα αφού του περατώθηκε η χρονιά, τελειώσαμε να πούμε ζουξουμούξου τα πάντα, πήραμε τον double, τελειώσει και το κύπελο, ποιος κατά τη δική σας άποψη είναι ο most valuable, ο valuable player, ο MVP, ο κορυφαίος, ο πιο ξεχωριστός παίκτης της χρονιάς. Το είχαμε κάνει λίγο ψηλό ανεπίσημα. Κάτσε λίγο, περίμενε λίγο, μισό δευτερόλεπτο.
Ναι. Έλα Πετράν, πες μου λίγο μπροστά τι έχει αδερφέ. Ναι. Μπράβο, και οι άλλες. Grip Cup winner. Τέλεια. 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 Εμείς τι δίνουμε, ποιες δίνουμε από τις δύο. Τέλεια. Τέλεια. Ωραία. Εγώ πέντε δίνω, αδερφέ, να ξέρεις. Φιλιά. Φιλιά. Γεια σου, Πετράν. Φιλιά. Ζωντανά, δεν μου να κρύψουμε τίποτα. Πέτρος από την Πούτικ. Αυτό είναι. Τα παιδιά σκίζονται να μας εξυπηρετήσουν. Και εσάς που πηγαίνετε εκεί, όταν τύχει μάτς και πάει, φίλε, κόσμος πολύς, να μην προλαβαίνεις. Τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Ιδιαίτερα και το τμήμα marketing φυσικά, έτσι, το οποίο διαθέτει αυτές τις φανέλες. Χθες το βράδυ μας ήρθαν, λέει, κάποιες έχουν μπροστά το για σένα, Ιβάν, κάποιες γράφουν Greek Winner, PAOK, Cup κτλ. Μπροστά και πίσω, Double 2018. Πέντε τέτοιες. Όπως καταλαβαίνετε, το δώρο σήμερα είναι τόσο ξεχωριστό που θα δώσω την ευκαιρία στον εαυτό μου στέλνοντας ένα μήνυμα και τελείως, τελείως καθαρά και κρυστάλλινα με μία διάβια από νεράκι που τρέχει στις πηγές του Ολύμπου και βάζω από κάτω το στόμα και πίνω, έρχεται κατευθείαν από το βράχο όπως λιώνουν οι πάγοι, θα στείλω κι εγώ μπιμπιπ να κερδίσω και μπορεί και να με κληρώσω κιόλας. Λέω, πέντε. Βάλε καμιά μάσκα του Προέδρου, λέει, να τα κάνουμε σετ. Λέει ο Φάνης, ο Γραβάλης. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Αυτό τη Δευτέρα. Μου δίνεις τώρα ιδέα. Διπλό το ερώτημα. Ποιος δέχομαι φυσικά και το αυτός 1-0 εννοείται. Με ιδιαίτερη αγάπη και σεβασμό θα το δεχτώ. Γίτσες, γι' αυτό έχουν βάλει τζάμι μεταξύ του παραγωγού, δημοσιογράφου, ψυχαγωγού και του ηχολήπτη. Του κονσολιέρη, διότι μπορεί να μην πάρω τα σκάγια. Φτερνίζεις ρε παιδί μου. Φίλε τσουνάμι, μπορώ να φάω καμιά κλέπα πρωινή. Δηλαδή, αυτά είναι μέσα στο τι κάνεις. Σε φτύνω για να μην σε ματιάσω. Τι ωραίες εκπομπές κάνεις, μπορεί να πεις. Θα το δεχτώ. Βεβαίως. Φτούσου παλικάρι μου. Φτούσου κουπελάρα μου δεν είναι το φτούσου κουπελάρα μου. Ε, το φτούσου κοπελάρα μου, φίλε. Υπάρχει περίπτωση να είναι κοντή καταρχήν. Ε, δύσκολο. Μπορεί να είναι θεά, αλλά. Το αυτού σου κοπελάρα μου δεν παραπέμπει σε τσολιά. Δεν έχει ένα ύψος. Όχι ότι μπορεί να είναι κοντή, φίλε, και να είναι δυναμίτης, έτσι. Σου λέω τώρα Τζένιφερ Λόπες. Ε, δεν πας. Βόλτα μαζί της, βόλτα. Δεν παίζεις μαζί της, ομπούτεο. Στρατέγκο. Παίζεις σαν τα λένε Μανταλίνα και στον κόλο μια σωλήνα, πόσο είναι αυτά. Και σε τέτοιο κόλο κιόλας, έτσι. Δεν το συζητάμε. Η Τζένιφερ, να ξέρετε, έτσι θα πάμε. Μέχρι τέλη Ιουλίου. Σας το έχω τάξει. Ό,τι φθορά φάγαμε μέχρι να φτάσουμε στο τέλος τη δικαίωση. Θα τη βγάλουμε τώρα. Θα πάμε αντίβαρο στην τραμπάλα. Ό,τι στεναχώρια, ό,τι ξενύχτη. Να ξέρετε. Οι εκπομπές θα είναι γιούχου. Θα κάνουμε και vintage. Θα δίνουμε και δωράκια και τραγούδια και αυτά και ζούξου μούξου και τα πάντα όλα. Οριμαγεδώσεσαι. Ένας οριμαγεδώσεσαι. Σας το λέω να το ξέρετε. Ισπανός δεν είναι αυτός. Χωσέ Λουίς Αλμπέρτο Οριμαγδός. Έχει παίξει σίγουρα πιστεύω Βαγιαδολίδ. Ένα διάστημα. Δόθηκε δανεικός για ένα διάστημα στην Εξτρεμαδούρα. Πήγε, έπαιξε Ευρώπη στην Ελεκτροπούτερε. Πέρασε από την καφέ όπερα και ξαναγύρισε για να παίξει φίλε στην ομάδα της καρδιάς του που ήταν η Ράγιο Βαγεκάνο. Ράγιο Βαγεκάνο, Ράγιο Βαγεκάνης, Ράγιο Βαγεκάνη. Έτσι, Ράγιο Βαγεκάνουμε. Κλείνεται αυτό, παιδιά. Είναι φοβερό ομάδα που την κλείνεις. Είναι ρήμα, φίλε. Φοβερό, έτσι. Φοβερό, άμα το σκεφτείς. Τι έλεγα, έλεγα. Πρώτο ερώτημα λοιπόν για να απαντήσετε, ποιος είναι ο MVP, ο κορυφαίος παίκτης για εσάς. Εγώ λέω, επιλέγουμε μέσα από συγκεκριμένη πεντάδα. Αν και εσείς μπορείτε να μου πείτε άλλον παίκτη. Αλλά λέω ότι Βιερίνια, Βαρέλα, Πέλκας, Πασχαλάκης, Μάτος, Πρίγιοβιτς. Είπα πεντάδα έξι. Μόνο φίλε, μόνο Βαβακούλας τα έκανα αυτά. Λοιπόν, αυτοί οι έξι λοιπόν, αυτοί οι έξι που είπα στην πεντάδα. Ξαναλέω, Βιερίνια, Πέλκας, Βαρέλα, Πασχαλάκης, Μάτος, Πρίγιοβιτς. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι. Αυτοί οι έξι λοιπόν που είπα στη δική μου πεντάδα, λέω εγώ. Μπορεί να βγεις και να μου πεις, φίλε, για μένα MVP της χρονιάς είναι ο Μαουρίσιο. MVP της χρονιάς είναι ο Μακ, ξέρω εγώ, λέμε τώρα. MVP για μένα είναι, φίλε, ο Λιμνιός. Ή ο Μπίσεσβαρ, βεβαίως, άλλη η καψούρα μου, έτσι. Απλά δεν τον έβαλε γιατί δεν ήταν βασικός, γιατί φυσικά πάρα πολύ σημαντικός. Χθες είχαμε, αυτό λοιπόν, αυτό είναι το ένα ερώτημα λοιπόν, ποιος ήταν ο MVP... Και δεύτερο ερώτημα, επιτέλους θα το πω και 25, ποια κατά τη δική σας άποψη είναι η πιο σημαντική στιγμή της
της χρονιάς που τελείωσε το Σάββατο το βράδυ. Ποια κατά τη δική σας άποψη, αν παίρνατε μαζί σας μία εικόνα, μία στιγμή, ένα στιγμιότυπο, αν παίρνατε σε ένα φλασάκι μία μόνο εικόνα για να τη δείξετε σε κάποιον που έλειπε, που ήταν σε μια άλλη χώρα, σε έναν άλλο πλανήτη. Εννοείται το πιο εύκολο παραμένει να πούμε την ώρα που σηκώνει το κύπελο ο Βιερίνε και ο Μαλεζάς. Ναι, οκ, okay, είναι η κατάκτηση του τίτλου. Ζητάω να φύγετε και λίγο πέρα από αυτό. Και αυτό μπαίνει μέσα. Είναι η στιγμή που ο Βαρέλα αγκαλιάζει το παιδί του και κλαίει. Είναι η στιγμή που πανηγυρίζουν οι παίχτες όλοι μια αγκαλιά, ξέρω εγώ, και μπαίνει το πόδι του Βιερίνε μέσα στην πινακίδα. Είναι η στιγμή που δηλαδή ο καθένας που ο Βιερίνια κάνει έτσι το δάχτυλο και λέει πρόεδρε, γιατί κρατάει την ψυχραιμία του, βλέπει τον άνθρωπο που είναι εκείνη τη στιγμή θολωμένος, τρελαμένος και φεύγει. Είναι η στιγμή που η ομάδα γυρίζει, κάνει το κλικ στην Ξάνθη, είναι ο καθένας μπορεί να πει κάτι. Οι τρίπλες σακούλες του Βιερίνια που κάνει, ξέρω εγώ, είναι ο καθένας μπορεί να μου πει τη δική του στιγμή. Είναι του Πέλκα το υπέροχη ζωγραφιά με το βάζελο, είναι τι. Το βάζετε εσείς αυτό. Ποια κατά τη δική σας άποψη. Ξαναλέω για τελευταία φορά τα δύο ερωτήματα και τα δώρα μας. Ποιος κατά τη δική σας άποψη είναι ο MVP. Στο τέλος θα ανακοινώσουμε αποτέλεσμα. Θα σας πω δηλαδή τον πρώτο την ψηφοφορία. Και ποια είναι κατά τη δική σας άποψη η πιο δυνατή στιγμή. Μπορεί η πιο δυνατή στιγμή να είναι το κλάμα του Ιβάν στην Πάολα που ακούει το κομμάτι που αφήστε με να το πενευτώ λίγο. Δεν το έπαιζε κανένας όλο αυτό το διάστημα. Τώρα το ανακάλυψαν. Εμείς όχι μόνο το υπεραγαπάμε, το λατρεύουμε. Έχω σταθεί πολλές φορές στο στίχο αυτόν που λέει ότι ντροπή είναι μόνο και μόνο να ρωτάς αν είναι κόλαση ο κόσμος που είναι ο παράδεισος. Με αυτό θα φύγουμε για το διάλειμμα. Μπορεί κάποιος να μου πει αυτή είναι η πιο δυνατή στιγμή. Η πιο δυνατή στιγμή είναι η αγκαλιά του Ιβάν όταν κατεβαίνουν από το λεωφορείο. Ή που φοράνε οι παίχτες τη μάσκα, οτιδήποτε. Εσείς θα μου πείτε ποια στιγμή κρατάτε. Έχω και εγώ τη δική μου στιγμή. Θα σας τυπώ στο τέλος ποια θεωρώ ότι είναι η πιο δυνατή στιγμή της χρονιάς. Πέρα από αυτά, είπαμε, κληρώνουμε σήμερα 5 συλλεκτικά μπλουζάκια. Πίσω γράφουν double, μπροστά θα γράφουν είτε για σένα πρόεδρε, έχουν τον Ιβάν με το κύπελο, ή γράφουν Greek Cup Winner 2018, ΠΑΟΚ κτλ. Τέτοια μαύρα συλλεκτικά, εσείς θα μας πείτε τι μέγεθος, να μην είστε δύο έξτρα και εμείς σας δώσουμε medium, να είναι top, να φαίνεται το αφαλός και η μεσούλα. Δεν υπάρχει λόγος. Αυτά παιδιά είναι unisex, φοριούνται και από τις ακροάτριές μας κανονικά. Αν έχεις και μεσούλα ωραία περιποιημένη, αν έχεις και πλάκα κυλίτσα, δένεις και το κομπάκι και αναστατώνεις τα αγόρια, ξέρετε. Αν έχεις τις δυνατότητες, βεβαίως. Θα φορεθεί έτσι με τέτοιο ζετήλε, λέλε. Ο καθένας ό,τι έχει δείχνει, φίλε. Ό,τι έχει δείχνει. Έτσι είναι αυτά. Δεν πρέπει το ουράνιο τόξο βαδάζει να βγαίνει υπόγεια στους υπονόμους. Όχι, φίλε, το όμορφο πρέπει να φαίνεται. Τελείωσε. Τι έχεις μπούστο, θα βάλεις τέτοιο ντεκολτέ. Θα φορείς και λεμπία, πουλόβερ, ζιβάγκο, λαλιώτης. Έτσι δεν είναι. Σε παρακαλώ, φίλε. Σε παρακαλώ πολύ. Άρχισαν ήδη έρχονται μηνύματα. Ξαναλέω. Τα δώρα μας. 5 συλλεκτικά μπλουζάκια από την Boutique. Ένα τριήμερο, 2 διανυκτερεύσεις στο Φιλοξένια, στο Λουτράκι Αριδέα, στο Πόζαρ. Καταπληκτικό δώρο. Όσοι πήγατε, μας μακαρίζετε. Και εμάς και το σταθμό. Και τους ανθρώπους που δίνουν τα δωμάτια. Δεν είναι ότι τους περισσεύουν οι άδεια, βάρανε μύγες και άμα αν έρθει και ένας καναπελάτης. Τα έχουν, αν δεν τα δώσουν σε εμάς, θα τα δώσουν αλλού. Γι' αυτό λέμε Δευτέρα ως Πέμπτη, γιατί έχουν πληρώτα οι άνθρωποι. Και 2 κιλά παγωτάρες από τον Νικολαίδη. Γλύφετε τα δάχτυλά σας. Φοβερές γεύσεις, γάλα ημέρας, μεγάλη ποικιλία, αγνά υλικά. Είναι περίεργοι άνθρωποι. Άμα δεν είναι τέλειο, δεν το βγάζουν το παγωτό τους. Και όχι και όλα τα προϊόντα. Και τα ψωμιά τους, και τα τυροπιτάκια τους, και τα τσουκαφέδες τους, τα πάντα όλα. Το ζαχαροπλαστία Νικολαίδη. Στην Καρολίκη Δημητρίου 237 και 163. Χορηγούς πρώτης ώρας δεν είπα. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τα πάντα όλα. 51 χρόνια προσφορά στον τόπο, στον καταναλωτή, για το σπίτι σας, για την εργασία σας. Ό,τι θέλετε. Ειδικά αυτό το διάστημα τηλεοράσεις Sony εκπληκτικές. Έρχεται Μουντιάλ, έρχονται προκριματικά. Ύστερα από την ήττα χθες της Μαρσέη στον τελικό, θέλαμε Μαρσέη. Όχι επειδή δεν γουστάρουμε την Ατλέτικο, γιατί ο Τσόλο είναι πολύ πάω για μένα. Ο Σιμεώνε, ο Ντιέγκο. Λοιπόν,
Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, πήγε δύο φορές, δεν πήρε το Champions League, δεν θα πάρει το Europa. Αλίμονο. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα θα παίξουμε είτε με τον αναθεματισμένο και καταραμένο Άγιαξ, βαρέθηκα πια, δηλαδή αυτό το πράγμα, είναι όπως τα έφτιαχνε η Μπρουκ με το Ριτς. Φτάνει. Δηλαδή φτάνει στο τέτοιο ρε παιδί μου, στην τόλμη και γοητεία. Η Μπρουκ Λόγκαν με το Ριτς Φόρεστερ. 52 χρόνια η σειρά, 47 φορές τα είχαν φτιάξει. Τα έφτιαξε με τον πατέρα τον Έρικ, τα έφτιαξε με τον Θόρν. Και γύριζε πάλι εκεί στο Ριτς με τα αυτιά που μια φορά τον έδειξε στην πισίνα και έπιανε δορυφορικά κανάλια. Έβλεπε Β' Ρουμανίας. Πάλι ο Άγιαξ ή με τον Άγιαξ λέει με τη Βασιλεία. Χίλιες φορές τη Βασιλεία ρε παιδιά, να κάτι άλλο να νιώσουμε. Την άλλη φορά δεν βρέθηκε ένας Καριόλης να πάει να κάνει μια πρόκληση στη γυναίκα του Σουάρες. Σκοτίνιας έπεσε μαύρο πέπλο στον Τζιρίλο και ζήσαμε ένα οκτάλεπτο που δεν το ξεχνάμε ποτέ όσα χρόνια και να περάσουν. Το θυμάστε με τον Άγιαξ, χάνει και το πέναλτι ο Ίβιτς στο τέλος. Δηλαδή, και όταν ξαναπέφτουμε, πάλι δηλαδή χάνει τις ευκαιρίες ο Κλάους, χάνεται δηλαδή η πρόκριση έτσι πάλι με τον Άγιαξ από το πουθενά, χωρίς να είμαστε χειρότεροι. Από αστοχή, από ότι κάναμε δύο ευκαιρίες, μπαμ, γεια σας. Όχι άλλο Άγιαξ, που άμα πέσω τώρα θα τον αποκλείσω, να ξέρεις. Άμα πέσω τώρα θα τον αποκλείσω. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Μην ξεχνιέστε. Την εκπομπή την ακούτε στο zoomusu.gr, κανονικότατα. Μετά, υπογραφημένη τα πάντα. Χορηγή πρώτη ώρα επίση, του λέω τιμηματικά, φτάσαμε παζλ, το κάναμε. Όλα στα όρθια, καταπληκτικέ γεύσει. Ο πιο νόστιμο γύρο τη πόλη, κοτόπουλο σούλα και χοιρινό και κοτόπουλο και σκεπαστέ και τα πάντα όλα. Ο κοτόπουλο είναι φιλέ, όπω καταλαβαίνει, έτσι είναι υπαρκτό πρόσωπο ο κοτόπουλο. Και βέβαια, μην ξεχνάτε ότι για γυαλί και αυτή την εβδομάδα μέχρι και το Σάββατο, οπτικά Μανολόπουλο, Optic Stores Μανολόπουλο, καταπληκτικά πράγματα εκεί και φακού επαφή και γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεω. Μπαίνετε μέσα στο μαγαζί στην Παναγία τη Αλτάρη 22 δίπλα στον Αγιώργη στην Νεάπολη και λέτε γεια! Μανολόπουλο, ναι! Ζούμου σου, αδερφέ! Ήρθαμε για την έκπτωση 20%. Το αφεντικό τρελάθηκε. Μιλάμε για εκτοσάρα τώρα. Μπορεί το γυαλί να είναι επανάκριβο. Που δεν έχει τέτοια γυαλιά δηλαδή να σα τσακίσουν, οι τιμέ του είναι απόλυτα φυσιολογικέ. Τρεις γενιές οπτικά. Μπράβο στο μπάσκετ, μπράβο στα παιδιά που δώσαν πόνο και εκεί όπου τη βρίσκουμε. Περιμένω τον 505 με λατρεία. Γιατί την Παρασκευή είχε βγάλει η γλωσσίτσα. Άφαντος της αδερφούλη, δεν βγήκε ποτέ. Δεν έβγαινε στη γραμμή. Οκ, κατανοητό. Υπάρχει μια φοβία. Βγες, στείλ ένα μηνυματάκι. Δείξε ένα σημάδι ζωής. Τι περιμένεις, να χάσουμε κάποιον αγώνα στο μπάσκετ για να βγεις να πεις. Πού είσαι, σε αφάνισα ρε παλικάρι στο τρικό. Βγες να πεις, μπράβο, ήσουν ανώτερος. Πού είσαι, χάθηκες, αφανίστηκες, γιατί έτσι. Δεν βγαίνει όταν έχει υγρασία, τι. Βγες, όμορφα και ωραία, παλικαρίσια. Ξέρετε πως οι αεξίδες στείλανε μηνύματα. Στον αθλητήριο. Πρόσεξε, αεξίδες, σωστοί. Αεξίδες που ντράπηκαν με αυτό που έγινε. Υπάρχουν και τέτοιοι φίλε. Πάρα πολλά μηνύματα μου λέει και η Άντσου. Λέει, δεν μπορείς να φανταστείς. Εσείς γιατί λέτε στην κορυφαία, άλλη κορυφαία στιγμή, μπορεί να μην είναι αθλητική στιγμή. Όταν ακούγεται να ποιος είναι Ολυμπιακός και μπιμπίστε το, μπιμπιπ τον Ολυμπιακό, που απέναντι πίνουν όλοι τη ΑΕΚ το αμύλητο νερό. Ξέρετε τι σημαίνει η σιωπή της ενοχής, η μούγκα του ένοχου. Ξέρετε τι σημαίνει η νεκρική σιγή του ενόχου. Διότι βγαίνει και το πανό, είστε η ντροπή της προσφυγιάς, ξεκάθαρα. Βγαίνει και το άλλο το πιο μικρό πανό, μόνο μία μικρή ομάδα θα έπεφτε στη ΓΑΜΑ Εθνική και σε καθαρίζει. Αν έχεις λίγο συνείδηση. Προφανώς οι αεξίδες αυτοί, γιατί θέλω να τα λέω όλα, οι αεξίδες που βρέθηκαν εκείνη τη στιγμή και άκουσαν το σύνθημα, το ότι κατάπιαν τη γλώσσα τους, κάτι δείχνει, υπάρχει μια ελπίδα. Ότι υπάρχουν κάποιοι που έχουν συνείδηση, το κατάλαβαν. Είναι αυτό που λέμε ντρέπομαι να σας απαντήσω. Τι να σας απαντήσω. Πήγα, το πήρα στα χαρτιά. Μέχρι προθέσεις βγάζαμε πανό, τα έχουμε τα πανό. Στις φωτογραφίες. Πρωτάθλημα στα γήπεδα και όχι στα δικαστήρια. Ξεφτύλες, εμείς δεν γινόμαστε και τέτοια λέγανε οι αεξίδες. Τι να πούν. Να, ποιος είναι ο Ολυμπιακός. Καλά, τέλος. Μούγκα. Μπορεί αυτή να μου πείτε την πιο κορυφαία στιγμή. Η ανώτερη. Αυτά. Υπάρχει βιντεάκι συγκλονιστικό που ο Πασχαλάκης μιλάει με τον μπαμπά του Γιαννάκη, τον κύριο Λουκά, που έχει καταρρεύσει. Έχει βάλει τα χέρια στα μάτια και κλαίει. Πάει ο Πασχαλάκης, μου το στείλανε το βιντεάκι χθες. Αυτό είναι ΠΑΟΚ. Αυτό είναι ζούμου σου. Εμείς θα πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε, να ανοίξουμε γραμμές. Ξαναλέω σήμερα, τα δώρα μας είναι καταπληκτικά.
και 2 κιλά παγωτό για δύο από εσάς και ένα τρίμερο στο Φιλοξένια, δύο διανυκτερεύσεις και κυρίως τα 5 συλλεκτικά μπλουζάκια. Ευχαριστούμε θερμά την Boutique και το εμπορικό τμήμα που κάθε φορά σας σκέφτονται. Τους ευχαριστώ εγώ εκ μέρους σας, διότι ξέρω τι χαρά παίρνετε όταν έχουμε τέτοια συλλεκτικά μπλουζάκια, πίσω γράφει Double, μπροστά για σένα πρόεδρε ή Greek Cup Winner 2018. Αυτά παιδιά βγαίνουν μια φορά, τέλος. Δεν είναι κάτι που θα μπορείς να το πάρεις μετά από ένα ή δύο χρόνια. Τώρα είναι. Τώρα. 5 τέτοια. Και αυτό για τις μάσκες θα το δω γιατί μου αρέσει σαν ιδέα. Να ξέρετε. Να ξέρετε. Για τον τελικό του Champions League που με ρωτάς αν θα είμαι στο καζίνο με τζατζαρά και με ραγκάτσι, ναι θα είμαι φίλε. Το βράδυ του τελικού θα έχει τρελό event εκεί. Βέβαια αργούμε γιατί είναι 26 Μαΐου. Θα τα πούμε. Έχουμε καιρό ακόμα. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Λοιπόν, διαφημισούλες. Μπαμ μπαμ. Διαφημισούλες και επιστρέφω. Α, γυρίζουμε, ζούμε, σου λέμε. Άιντε, άιντε, αδερφέ. Σήμερα είναι η μέρα μου. Σήμερα μου. Σήμερα είναι ο μήνας μου. Πέταξα τη βέρα μου. Τώρα ξεκινάνε τα γούστα. Le secours, le pouvoir, vers les gustes. Τρασνιακά κακά λεπούθνιου στα κακαβού νιάταγου λες να τα αρκετοβού. Jetzt beginnen die Gusten. Now start the Gust. Κατά το put the code down. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες να λαλήσετε εσείς. Είπε φοβερά πράγματα ο Λουτσέσκου χθες και για τον Μπίσεσβάρ τον λατρεύω λέει γιατί έμπαινε και τα δίν όλα και για τον Μπρίγιοβιτς αγαπιόμαστε πλέον γιατί περάσαμε ένα... Λατρεία για τους παίχτες του, ιδιαίτερη σημασία στην ψυχική επαφή μαζί τους. Είδατε φοβερά πράγματα για τον Πασχαλάκη, τώρα είναι ο κορυφαίος στην Ελλάδα. Για το πόσο σκληρός είναι ο Ιβάν στην κριτική. Από εκείνο το διάστημα το πιάσετε αυτό. Ο Ιβάν, που είναι, μπορεί να είναι πολύ γλυκός στα πανηγυριά, είναι πολύ σκληρός όταν κάτι δεν πάει καλά. Το έχουμε ακούσει κατά καιρούς και από άλλους. Εκεί μετά τις γκέλες Μάκη ο Ολυμπιακός στον πρώτο γύρο, βγήκα λέει από μέσα και είπα τι κάνω εγώ εδώ τώρα, δεν είμαι για εδώ, είπε, φαντάσου του είχε πει, έτσι. Και βέβαια τα πολύ σημαντικά λόγια που είπε και για τον Βιερίνια, αριστερά δεν υπάρχει περίπτωση να το βγάλω από εκεί λέει, ξεχάστε το ποτέ. Πάμε, πάμε να μιλήσετε εσείς, ξαναλέω, δίνουμε 5 συλλεκτικά μπλουζάκια από την Boutique, πίσω στην πλάτη γράφει Double 2018, τα μαύρα αυτά που φορούσαν οι παίκτες στα πανηγύρια. Επίσης ένα τρίμερο στο Φιλοξένια, στο Λουτράκερ Ιδέας, δύο διανυκτερεύσεις Δευτέρα ως Πέμπτη και δύο κιλά παγωτό από το ζαχαροπλαστείο Νικολαίδης. Πάμε στις γραμμές 23-12-87-888 σε εσάς. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Θουβού. Γεια σου ρε Θουβού. Πού είσαι αγοράκι μου, δεν σκοτώσαι. Βάλε με Γιώργος 500 για τα συλλεκτικά. Τελείωσε. Δεν διαχωρίζω το... παιδιά, για όλα μπαίνω εδώ μετά, επειδή δεν έχω χρόνο, ό,τι τύχει μετά, έτσι. Εντάξει. Γιώργος 500. Τρίμερο να πάει σε έναν άτεκνο για να γίνει πολύτεκνο και στο παγωτό για να πάρει δυνάμεις. Πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος φίλε. Μπορεί να ρίξουμε και τίποτα μέσα στο παγωτό με χρειαστεί, για να πας ντούρος. Ναι. Πάντως, από το Σάββατο το βράδυ, συγγνώμη που το ξέχασα σήμερα, κουβάδες με κρύο νερό και δεν πέφτει με τίποτα. Δεν ξέρω εσείς. Είπαμε. Σαν το Τζόκερ το πρόσωπο. Δεν πέφτει με τίποτα η άκρη των χιλιών. Λοιπόν, ο παίκτης που για μένα είναι top, αν και θα έπρεπε να είναι ο Πασχαλάκης, γιατί δίνει μεγάλη σιγουριά πίσω, είναι ο Βαρέλα, γιατί φτάνοντας το επιθετικό στο Πασχαλάκη λες ότι είναι 50-50 να το βγάλει, να το φάει. Ενώ όταν είναι ένας αμυντικός πριν και είναι πριν γίνει το τέτα-τέτ, εκεί όταν σου δίνει τη σιγουριά ο αμυντικός, συγκλονιστικό δηλαδή, ο Βαρέλα φέτος. Γι' αυτό και τον ψήφισαν, τον πήρα και τα ζουμιά, είδες μέσα στα αποδυτήρια, δεν ξέρω αν το είσαι στο βιντεάκι. Δεν περνούσε ούτε ώρα, έτσι. Τον ψήφισαν οι συμπαίκτες του, MVP. Με έναν ακίνητη όλοι. Καταπληκτικός ήταν φέτος. Για μένα ναι. Μάλιστα. Άρα Βαρέλα, σημειώνω Βαρέλα. Έτσι νομίζω εγώ. Και πιο δυνατή στιγμή νομίζω Κωστή, εντάξει πολλές είναι έτσι, μια τέτοια έντονη χρονιά είναι άπειρες στιγμές. Απλά εγώ νομίζω ότι είναι που βγαίνει η απόφαση 3 η ώρα. Για να παίξω με κόσμο με την ΝΑΕΚ. Και γίνεται sold out μέσα σε... Όχι γίνεται sold out, ήρθε ο άλλος από που δεν ξέρω εγώ και κοιμόντουσα να παίξουν τα ντίσκινα. Φοβερό παιδιά. Καλά δηλαδή... κάνεις και το λες. Αυτό δεν το είχα βάλει στο μυαλό μου. Τα ξημερώματα, ναι, τρεις ώρα τα ξημερώματα με τα sleeping bag. Ναι. Με το που βγήκε η απόφαση, πήρε ο άλλος sleeping bag γιατί είχε κρύο, ξέρω λίγο.
Τι να λέμε. Μπάκι πήγε έξω από την Τούμπα για να πάρει αυτό. Πρώτο εισιτήριο. Δηλαδή, εντάξει, αυτό. Νομίζω respect. Γιατί ο κόσμος είναι ο πρωταγωνιστής, έτσι. Αυτό. Ωραίο, μια χαρά και ο πρόεδρος και όλοι. Όλα, φίλε. Ο κόσμος αλλά... που έφαγε τόσο στενά χώρια. Τη νιώσαμε βέβαια, τόσο στο πετσί μας. Έγινε Γιωργάρα, και σε χαιρετώ. Και δύο πραγματάκια, μικρά, ναι. Δύο μικρά. ΑΕΚ 2014, θα το λέω κάθε φορά. Έτσι, ναι. Και να πω ότι Ματινάδα πάλι. Το Θεό ευχαριστώ, Ιβάν Σαββίδη Πούχο, και αξιώθηκα να δω την Παοκάρα μου Νταβλούχο. Άντε καλημέρα. Γεια σου αδερφέ! Είδατε αυτοί που είχαν συμμαχίσει εις βάρος του Πάου και του Ιβάν. Εις βάρος μας. Ο κόκκινος και ο κίτρινος. Πώς σκοτώνεται τώρα πάλι για τον Χριστοδουλόπουλο τα δικαστήρια. Απειλές αυτά, έτσι αλλιώς εξώδικα τον Ατάλο μηνύσεις. Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Αυτό ήταν. Το καημό σου ήταν να μην πάρει το πρωτάθλημα ο Πάο, καταλάβατε. Τώρα ξανά στα χαρακόμματα. Για τον Γκρέξης, παιδιά, όλα καλά. Αποφεύχθηκε, έτσι. Αποφεύχθηκε, άρε. Πάμε στις γραμμές. Ρωτάμε τον κορυφαίο παίκτη χρονιάς, MVP, και την κορυφαία στιγμή. Το κορυφαίο στιγμιότυπο. Άλλος μου έχει γράψει εδώ ο Φάνης που έκανε 27 ώρες με το μηχανάκι. Και τη σημαία επάνω, λέει, στην Εθνική Οδό. Είναι μια πιο δυνατή στιγμή από αυτές που έχουμε ζήσει. Μπράβο, σωστό και αυτό. Έλα, πάμε, σας ακούω. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλό στο παιδί. Καλό στον Παναγιώτη. Αδερφέ μου. Είστε καλά. Από συμπίεση, λοιπόν, λέγεται τώρα αυτό. Πώς φαίνεται, Κωστή, ότι έχει αλλάξει η ψυχολογία, Πώς. Γιατί σε μένα δεν το καταλαβαίνετε. Ναι. Λοιπόν, 3-4 πραγματάκια θέλω να πω. Πρώτα-πρώτα για αυτούς που έλεγε ο Τουκνίδας, που λένε ότι πήγαν και δεν πήγανε. Εφόσον τους ξέρεις, δεν θα τους αφήσεις να ξαναπάνε ποτέ. Γιατί αυτοί είναι οι κατέμιδες που τους αγχωρέσεις. Σωστό γι' αυτό. Σωστό. Ή τους στέλνεις άλλη μέρα. Τους λες ότι παίζουμε άλλη μέρα ή σε άλλο γήπεδο. Όπως χάθηκε αυτό στη ΣΑΕΚ. Λοιπόν, να μην το ξεχάσω, γιατί θέλω και εγώ ένα συλλεκτικό. 4,85 είναι το... Μπράβο. Παναγιώτης. Λοιπόν, θέλω να πω και το άλλο. Ναι. Ο κύριος Γραμμένος είναι περήφανος για αυτόν τον προπονητή που κράτησε. Τον στην Εθνική. Ναι. Εγώ τι να σου πω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Κοιτάξτε, ο Μπάρκας πάλι κάνει λάθος με τη Σαουδική Αραβία, έτσι. Να το πούμε. Ο Πασχαλάκης είναι απ' έξω. Δεν θέλω να ασχοληθώ, Κωστή. Δεν θέλω. Άστο, μη μου χαλάς το κέφι. Άσε με, καημένε. Άσε με να πούμε με δάφτους. Τι έκανε αυτός για να μείνει στην Εθνική. Δηλαδή τι έδειξε. Έδειξε κάτι. Επειδή την πήρα από τον Πάτο και την πήγε στο ένα. Η μισή ΑΕΚ ήταν. Ποια Εθνική, ρε. Πλάκα κάνω. Σε παρακαλώ πολύ. Τι δουλειά έχουν αυτή την Εθνική. Σε παρακαλώ. Ο Μπακάκης και ο... Σκοντάφτου το δεξί με το αριστερό και παίρνει την Εθνική. Σε παρακαλώ το. Πάμε παρακάτω. MVP. Βαρέλα χωρίς τίποτα. Δεύτερη κουβέντα. Με πολλά θαυμαστικά. Βαρέλα 2. Βάζω ψήφο. Και καλύτερη στιγμή πάλι, η πιο δυνατή στιγμή είναι που αγκαλιάζει το γιο του. Γιατί υπήρχε λόγος. Και τον εξήγησε και είναι μεγάλη. Δηλαδή πολύ δυνατή στιγμή. Σωστά. Σωστά. Έγινε. Έγινε Παναγιώτη ένα, μου. Ένα τελευταίο που θέλω να πω. Μην ασχολείστε, παιδιά. Αυτή τη φορά πιστεύω ότι δεν θα ρίξουμε την καρδάρα με το γάλα. Όχι. Γιατί είμαστε πολύ έτοιμοι. Έτσι. Και έχουμε έτσι, και στρατηγό. Έτσι. Που λέει ότι θα φύγω από την Ελλάδα, στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό δεν πάω. Τελείωσε. Να ξέρετε. Ακριβώς. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Πολύ μεγάλη υπόθεση, μεγάλη κουβέντα του Ρασβάν. Την έκλεισε την πόρτα με τον λόγο του. Είναι πιο έτοιμος από τους αντιπάλους του. Φυσικά. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Φυσικά. Φυσικά. Έγινε καλύτερα. Παναγιώτη, ζούμου σου, φιλιά. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Ψάχνουμε τον κορυφαίο παίκτη και την κορυφαία στιγμή της χρονιάς που έφυγε. Έλα, Γιωργάρα μου, έλα. MVP Σάββας Θεοδωρίδης. MVP Σάββας Θεοδωρίδης, Προέβλεψε το τι θα γίνει. Ακριβώς. Βαρέλος κι εγώ. Μ' άκουσες? Σ' άκουσα. Το Βαρέλα. Λοιπόν, όσο 3. Για το φίλο των 505, γίνηκε 3-0. Βγες, πού είσαι? Προκαλούσε την Παρασκευή, δεν μπορείς να φανταστείς. Λίγα, εγώ για να ξεφύγω, το ξέρετε ότι μπορώ να κάνω, δηλαδή, όχι χαβά. Δεν θέλω τώρα, ούτε είμαι της νοοτροπίας. Φίλε, να δώσω λίγο το νουμεράκι σου στον αέρα. Αμάν, μερικές φορές πως μπαίνω σε πειρασμό. Γιατί να το κάνω κι εγώ μια φορά που δεν το έχω κάνει ποτέ, έτσι να μου φύγει ο καημούλης. Ή να σε πάρουμε εμείς, να σου κάνουμε έκπληξη. Άτσα! Στον αέρα. Αλλά τέλος πάντων, δεν μ' αρέσει. Κυρίως φάνηκε. Ούτε. Είναι το μεγαλύτερο που... Είναι οι αξίδες που βγαίνανε. Το μεγαλύτερο που λέει στην Κέρκυρα το Παγανέλη. Ούτε φαίνεται. Μια τσούφα.
Το μεγαλύτερο λοιπόν. Πουλί, ναι, ναι, ναι. Κουβάδες με το... κρύο νερό και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Ούτε ρε με την παγωκίστη τίποτα, που βγάζει την κατάψυξη. Τίποτα. Την παγωκολόνα που τράκαρε ο Τιτανικός. Λοιπόν, 4-16 και τι κίνεται η κυραλίνη μας. Βγήκε πρώτης προάλλες. Βεβαίως. Ξέρω, μια χαρά. Μια χαρά. Ναι, σοβαρά. Δεν ναι, την ναι. άκουσα. Βέβαια. Βγήκε προχθές. Έγινε, γεια σου Γιωργάρα μου, σε έβαλα ήδη. Έγινε, σε έβαλα ήδη. Έγινε, παιδιά, έγινε. Δεν διαφορίζω, είναι και για το παγωτό και για το τρίμερο και για τα πέντε μπλουζάκια. Τώρα, αν κάποιο τύχει και δεν θέλει να πάει, είδε το μπλουζάκι, αφιβάλλω αν δεν το θέλει κανένα. Αλλά λέμε τώρα. Καλημέρα, τρελοκομείο, σε ευχαριστούμε για την παρέα, παιδιά. Εγώ σα ευχαριστώ. Τι να λέμε τώρα. Φύστε το. Δεν χρειάζεται να πούμε να λέμε για νούμερα και τέτοια, δεν υπάρχει κανένα λόγο. Καλημέρα σα, ναι. Ναι. Καλό το παιδί! Του έκανα γυαλί θέλω, δεν έχω. Αντουάν, να σε στείλω, αγόρι μου, τι θέλεις. Έχει 20% στο Μανολόπουλο όλη τη βδομάδα. Ό,τι γυαλί πας. Μέχρι και γυαλί να πούμε για οξυγονοκόλληση. Βρεσί τώρα, βρεσί είναι ένα έτσι, βρε τώρα. Ξέρω εγώ να κάνε κάτι, ρε, ξέρω εγώ να πούμε. Αντουάν, πού είσαι αγοράκι μου, πού είσαι αγοράκι μου, τι λέει. Πού να είμαι εγώ, έχω πάρει ποπκόρν και απολαμβάνω την κούλα να κάνω όλους. Τι ωραία φίλε, πόσο θεία δίκη, πόσο ανήψια όλα. Το γάβρο να παίρνει τον μισοπνεύμονα οικοδόμο 33 χρονών και να τον παθάρει στα πρόβατα που έχει για οπαδό, τη μεγάλη μεταγραφή. Όπως το πες, μισοπλέμονος. Άμα είναι αυτή η μεγάλη μεταγραφή, φίλε, εδώ είσαι, ελπίζω να είμαστε εδώ. Πήρε και το Μάνο από τον Όφη. Το Γενάρη. Ψάρωσε, είμαστε... ψάρωσε λίγο. Δείξε μια ψαρωτική συμπεριφορά. Εγώ σου λέω ότι... Άμα κάνει και τις μεταγραφές που θα κάνει σίγουρα η ομάδα, εγώ σου λέω ότι το Γενάρη θα είμαστε με 15 βαθμούς μπροστά. Μακάρι, αδερφέ. Συμμερίζομαι τον ενθουσιασμό σου, αυτό θέλουμε. Προσεκτικές κινήσεις, όχι λάθη. Δεν είναι θέμα ενθουσιασμού. Εγώ βλέπω ότι. Το είπε, τέσσερις έτοιμους παίχτες. Αν είναι φίλε, δεν μπορούν να πάνε να κλείσουν. Γιατί θέλει περισσότερα λεφτά από όλων. Και δεν κλείνουν ούτε τον Αλμπάνι, ναι. Ρε φίλε. Και θα πάνε να δώσει ένα κομμαχτό να πάρει το Λιβάνια. Πώς, ρε φίλε, τώρα, πώς θα τους πάρουνε, το... οι Αλμπάνιδες. Ρε φίλε, θα πέσει το γέλιο της αρκούδας μας το καλοκαίρι. Με τις μεταγραφές που θα κάνουν. Χορηγός ο Αρκτούρος. Μαζί σου είμαι. Δεν βλέπεις τι γίνεται τώρα. Για ποιον, για τον... Ο οικοδόμος, αν έρχονται στον πάγο, το 18 θα μπαινε, ρε φίλε. Δανικός, φίλε, στην ηλεκτροπούτερε. Άσε ρε τώρα. Τι μαλώνουν αυτοί για αυτό τον παίκτη τώρα. Φίλε, θεία δίκη, όλο αυτό που γίνεται, Αντώνη. Είναι τώρα η θεία δίκη. Ας τους. Απλά να σου πω κάτι, Κωστή. Φέτος πήραν... τι έγινε, ρίξανε τις ποινές με τις οποίες μας τιμωρήσανε φέτος. Είπαν ότι οι ποινές όπου είναι μεγάλες πρέπει να πέσουν. Ναι, είπαν ότι... Τι, τώρα αφού τιμώρησαν τον Ιβάν... Έχουν σκοπό να κάνουν αυτά τα πράγματα αυτή του χρόνου για να μας κόψει το πρωτάθλημα. Πάλι τι να κάνουν ντου και τέτοια. Αφού δεν θα έχει αφαιρέσει βαθμών και να χάνει το παιχνίδι στα χαρτιά. Είπανε πλέον ότι δεν θα ισχύουν οι ποινές αυτές. Τώρα έγινε η δουλίτσα. Χρόνο, τη δική μας ψυχική οδύνη αυτό που τραβήξαμε, δηλαδή. Ναι, το λάδι δεν το καταλαβαίνεις ότι φέτος ότι θα προσπαθήσουμε με αυτόν τον τρόπο να σκόψουμε το πρωτάθλημα πάλι. Θα σε κάνουν ντου, θα δημιουργήσει κανένα σκηνικό Ριζούπολης αού για να σε κόψει. Γιατί παικτικά θα είσαι πάλι τίποτας μπροστά από αυτούς. Έγινε, Αντουάν. Πρέπει να κοιτάμε αυτές τις λεπτομέρειες πάνω στη χαρά μας. Θα βλέπουμε και κάποιες λεπτομέρειες. Σωστό. Πες μου λίγο MVP για σένα και πιο δυνατή στιγμή. Πρίγιοβιτς για σένα. Βεβαίως. Πιο δυνατή στιγμή... Δεν ξέρω εγώ. Πιο δυνατή στιγμή εγώ θα έλεγα την πρόσληψη Λουτσέσκου που βρίζαμε όλοι. 99%. Σωστό. Σωστό. Έγινε, Αντουάν. Σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. Να φύγει ο Δόνης. Όχι ρε φίλε, καλός το παιδί ρε, νουφουγουδού. Λοιπόν, άκου να δεις γιατί είσαστε άμπαλοι όλοι σας εκεί πέρα. Στον πες μας, πες μας, πες μας, ρε, πες μας. Στα διάφορα εκεί πέρα. Και... Στον αρένα, λοιπόν. Είδες, συνήθεια φίλε. Στον 103. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ακούστε παιδάκια, MVP είναι ο Τζαβέρας. Επειδή έφυγε και... Και κορυφαία στιγμή όλων των εποχών που έχει ζήσει ένας παοξής είναι η έξοδος του πολυτραυματία Όσκαρ από τη μονάδα εντατικής παρακολούθησης. Βεβαίως. Ανθρώπινα λοιπόν, το βλέπεις. Η ματιά η δική σου. Βεβαίως. Ανθρώποι ναι. πρέπει ναι, να είσαστε ναι, ναι. και μετά παοξίδες. Πάνω απ' όλα ανθρώποι. Γιατί σωστό. Πάνω απ' όλα ανθρώποι και ήδη υγιεινοί. Έτσι. Το εστερνίζομαι. Το εστερνίζομαι. Τι να το κάνω εγώ που το στερνίζεσαι και το φτερνίζεσαι. Το εστερνίζομαι. Πλάκα με κάνεις τώρα, α πούμε.
Δηλαδή κάνεις και αιμοδοσία μετά και το παίζεις και φιλάνθρωπος, ας πούμε. Ευτυχώς που, που είπες μετά το παίζεις, είπες και το φιλάνθρωπος. Τόσο σε εσά. Δεν ήθελα να τα αφήσω μόνο του να αιωρείται. Να αιωρείται η φίλη. Γιατί, βεβαίως. Γιατί μπορεί να πάρει το σχήμα. Όχι, θα ήταν πολύ μάλλον μπίπι μηχανής, η πρόταση. Ναι, ναι, ναι. Θα μπορούσε, καθώς αιωρείται, να γίνει να πάρει το σχήμα ταμιακής μηχανής κορδέλα. Και να έχουμε θύματα. Βεβαίως. Να έχουμε θύματα αυτό. Και άμαχο πληθυσμό και γυναικό. Βγάζεις έναν ανθρωπισμό, έναν ουμανισμό, βγάζεις μια ανιδιοτέλεια. Ουμανιζόσαι και φαίνεσαι που θα μου πεις έναν ουμανισμό. Ουμάν είσαι εσύ, βρε! Κλείσμα! Στα μούτρα σου! Λοιπόν, ψήφισε! Τώρα λίγο πιο σοβαρά. Άντε ρε, αλήθεια, τώρα πιο σοβαρά, τώρα τον μπήσαμε και ψόφισε. Πες λίγο τον Μουβουπού, Μουνουρού. Πιο σοβαρά θα πάρω σε μια άλλη εκπομπή. Βεβαίως. Νομίζω ότι ο καλύτερο MVP, αν λέγεται κάτι τέτοιο, Μουνουρού, είναι πες το ο Πασχαλάκης. Είναι ο Πασχαλάκης. Γιατί εγώ για πρώτη φορά έτσι ο άμπαλος ένιωσα ότι έχω έναν άνθρωπο κάτω από τα δοκάρια και όχι μια σκιά, ας πούμε. Απόλυτη ασφάλεια. Αν θυμάσαι, αδερφούλη, εκείνη την εβδομάδα πριν το match με την Ξάνθη, είχα πάει σε ένα συνεργείο στον Εύωσμο που τυχαίνει να δουλεύει ένας ανιψιός του, ένας ξάδερφός του μέσα. Μου λέει λοιπόν ο Δημήτρης που έχει το συνεργείο, ήταν εδώ ρε, πέρασε ο Πασχαλάκης. Θυμάσαι που το περιέγραψε το περιστατικό. Εκτός ότι μπήκε μέσα, λέει θηρίο, δεν τον περίμενα, λέει τόσο επιβλητικό και ψηλό. Του λέω τι θα γίνει. Με θεριό. Του λέω τι θα γίνει, θα παίξεις. Άμα με βάλει, δεν θα ξαναβγω. Λέει. Σου λέω, έβγαλε, μου λέει, μία τρέλα στο βλέμμα. Έσφιξε τα δόντια. Άμα με βάλει, δεν θα ξαναβγώ. Είδα, λέει, ένα τρελό ρε μαλάκα. Μου λέει, Κωστή, δεν μπορώ να στο. Όταν τον είδα μέσα στο γήπεδο, φίλε, κατάλαβα, θυμάμαι όλη τη χρονιά από εκεί και μετά αυτό το στιγμίο του μου είπε ο συνεργείας. Λοιπόν, αυτό. Και νομίζω ότι μία από τις κορυφαίες, από τις πολλές κορυφαίες στιγμές, ας πούμε, που ζήσαμε πάλι φέτος, ήταν όταν ο Ιβάν έξω από το γήπεδο τον σηκώνουν στα χέρια ο παδί και παίκτη της ομάδας. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι σκέψουν ότι είναι επαγγελματίες. Δηλαδή σπέρες εδώ, αύριο είσαι αλλού. Φυσικά. Δεν κοιτάει ο άλλος ρε παιδί μου ότι κοίτα να δεις, κράτα και μια πισινούλα. Τίποτα. Ολανδέ μαυρούλι, ότι μήπως βρέθηκε. Όχι, βρέθηκε. Τίποτα. Λατρεία, οικογένεια. Εκεί, δηλαδή αυτό το αίσθημα που σου δίνουν αυτοί οι άνθρωποι ότι έχουν δεθεί μεταξύ τους, δεν ξέρω κατά πόσο. Αλλά είναι αληθινό, αδερφέ. Αυτό είναι αληθινό, να σου πω κάτι. Γιατί τώρα να το δείξουν αυτό το πράγμα, έχουν κανένα λόγο? Ναι, δεν έχω να κάνω. Θα πάρουν κανένα βραβείο, ας πούμε, ότι είναι φίλοι μεταξύ τους. Μα τους βλέπεις πώς είναι. Ούτε ο Λουτσέσκο έχει κανένα λόγο να πάει παοξιδηλίκη. Κανένα από αυτού. Τη στιγμή που ξέρει και ο ίδιος τι υποδοχή έτυχε. Ακριβώς. Και ότι πολλές φορές μέσα στην χρονιά το κεφάλι του ήταν στη Λεμιτόμο. Έτσι. Το ξέρει και ο ίδιος. Δηλαδή. Θα μπορούσε έτσι και μόνο κρατώντας τους τύπους και τα προσχήματα να συγκρατεινάς. Αυτά που είπαν αυτοί οι άνθρωποι, όλοι τους, μηδενός εξαιρουμένου, δείχνουν για μένα, εγώ τουλάχιστον το εισπράττω σαν ένα δέσιμο. Και μακάρι έτσι. Να μην είναι κάτι έτσι γίνονται. Τα σημαντικά πράγματα, φίλε, ξεκινούν από εκεί. Όλες λοιπόν, οι ομάδες. Τα σημαντικά πράγματα είναι να φύγει ο Δόνης. Νουφουδουδού, σε χαιρετώ! Γεια! Φιλιά! Πάμε. Α, τέλος, πρέπει να κάνουμε διάλειμμα. Το διαβάζω γιατί είναι πολύ συγκινητικό. Καλημέρα. Η πιο δυνατή στιγμή είσαι εσύ που κάθε μέρα μας ψυχαγωγούσες με αλήθειες και θετική ενέργεια. Αυτή η ενέργεια τα άλλαξε όλα και η αγάπη μας στα ζουμουσάκια. Σαν παίχτης λέω Πρίγιοβιτς και αφιερωμένο στην τουλάρα μου. Έχω μηνύματα που λένε η πιο δυνατή στιγμή για μάστερ που έφυγε η τούλα και της αφιερώσαμε και την αιμοδοσία μας και αυτή την κατάκτηση. Αυτά είναι πιο οικογενειακά. Δεν αφορούν αυτούς που δεν την ήξεραν, γι' αυτό δεν το αναφέρω. Πολύ σεβαστό. Για μας είναι ένα. Μια πληγή που δεν θα κλείσει. Μες στην τρελή τη χαρά, θέλαμε να είναι και οι φίλοι μας εδώ. Ο καθένας βέβαια αυτόν που έχει χάσει. Έτσι φύγαν άνθρωποι μέσα στη χρονιά που δεν το ξέρουμε και δεν πρόλαβαν. Ο καθένας μέσα στο σπίτι του, μέσα στην οικογένειά του, μέσα στην παρέα του. Θα πάμε σε διάλειμμα. Ξαναλέω ότι κληρώνουμε σήμερα 5 συλλεκτικά τισερτ μαύρα μπλουζάκια που πίσω γράφουν Double 2017-18. Αυτή είναι η αλήθεια. Όποιος προσπαθεί να σας πείσει για το αντίθετο, μάλλον δεν έχει καταλάβει τι. Η σιωπή των αεξίδων, όλο αυτό το σκηνικό μούγκας είναι παραδοχή ενοχής. Τι, δεν βρήκαν κάτι να πούν? Δεν θεωρούνται από τους οπαδούς που δεν έχουν να πούν συνθήματα οι αεξίδες. Δεν βρήκαν κάτι να πούν? Τι να πούν όμως?
Τι να πούν όμως, να ποιος είναι ο Ολυμπιακός, τέλος. Μούγκα, γεια σας. 5 τισέρτ λοιπόν τέτοια δίνουμε, 5 μπλουζάκια. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Όχι μόνο ονοματεπώνυμο. Θερμή παράκληση, υπάρχει λόγος. Πρέπει να βάλετε και κάτι άλλο δίπλα. Επίσης, τριήμερος στο Φιλοξένια, στο Λουτράκι Αριδέας. Και επίσης, 2 κιλά παγωτό από τον χορηγό δεύτερης ώρας. Τα ζαχαροπλαστεία, αρτοζαχαροπλαστεία Νικολαίδη. Χορηγή πρώτη ώρα είναι η ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης. Με Sony τηλεοράσει έρχεται Μουντιάλ, έρχονται προκριματικά. Τηλεοράσαρες με φοβερές προσφορές στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Φυσικά, Optic Stores Μανολόπουλος, 20% σε ό,τι γυαλί πάτε και πάρετε μέχρι το Σάββατο. Καταπληκτική προσφορά εκεί στην Παναγία Τσαρδάρη 22 στην Νεάπολη, δίπλα στον Αγιώργη. Και ηλίου και οράσος και τρεις γενιές οπτικά. Και βέβαια όλα στα όρθια, αν δεν φάτε γύρω από εκεί, χάνετε. Και γύρω και κοτόπουλο σούβλας, πεντανόστιμος. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έτσι, 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 μόνο με ποιότητα. Θέλω να δώσετε βάση, σε παρακαλώ, ξαναβάλτε λίγο από την αρχή, να παίξει τον μπασοκίθαρο, ο μπασοκιθαρίστας. Τον ακούτε? Αχ, καρδιά μου! Αχ! Έτσι θα σας πάω μέχρι τέλη Ιουλίου! Έτσι! Δεν μας πέφτει ρε! Ούτε με κρύο νερό να ξέρετε! Έτσι θα πάμε! Έρχονται ωραία πράγματα! Έρχονται μεταγραφάρες! Έρχεται η νέα τούμπα! Έρχονται προκριματικά! Βάλτε στο πλάι τους μίζερους, τους μεμψίμερους που ψάχνουν και μες στη χαρά να σας στεναχωρήσουν. Εξαφανίστηκαν! Εξαφανίστηκαν και τώρα τρώγονται μεταξύ τους. Αυτοί που θέλησαν να μας διαλύσουν, αυτοί που θέλησαν να μας αφανίσουν, αυτοί που θέλησαν να μας πάρουν το χαμόγελο, αυτοί που συμμάχησαν εις βάρος μας, τώρα σκοτώνονται μεταξύ τους. Για ποιον? Για αυτόν! 1-0. Για το Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο! Χορηγή δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Καρμάγιο. Έρχομαι τώρα στις 5 γραμμές. 705-750. Αυτά είναι κομμάτια με full echo. Χορηγή πρέπει να πάρω με τζινάδικο, φίλε, όταν βάζουμε τέτοια. Απ' την echo όμως, συγκεκριμένα, έτσι. Σε παρακαλώ πολύ. Φυσικά Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης. 35 χρόνια εμπειρία στην τέντα και σόμφι μηχανισμοί, καλαμαριά, πολύχνη χαλκιδική. Δεν ψάχνετε αλλού για τέντα, όταν θα πείτε και όλα στους τσατσαρούς, να ξέρετε θα έχετε ειδική μεταχείριση και καλές τιμές και τα πάντα όλα. Και βέβαια, δεν ξεχνάτε, αρτοζαχαροπλαστία Νικολαίδης. Και 237 και 163, λέω τα νούμερα στην Καραολή και Δημητρίου, που δίνει και σήμερα 2 κιλά παγωτό υπέροχα. Φοβερές γεύσεις και βέβαια μην ξεχνάτε τα 5 συλλεκτικά μπλουζάκια Double Pauk που κληρώνουμε σήμερα. Γράφτε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Και επίσης μην ξεχνάτε τριήμερο στο Φιλοξένια, στο Λουτράκι Αριδέας, 2 και ανυκτερεύεις Δευτέρα ως Πέμπτη. Ρωτάμε δύο ερωτήματα, ποιος είναι ο MVP, αυτός 1-0. Έτσι φίλε, έτσι. Και ποια είναι η πιο δυνατή στιγμή? Έχω πολλές απαντήσεις ότι η πιο δυνατή στιγμή ήταν το γεγονός ότι οι ομάδες της Αθήνας με την κλοπή και την αδικία μας εισπύρωσαν. Πόσο πολύ συμφωνώ μαζί σου. Δεν είναι ένα στιγμιότυπο, μια φάση μόνο, είναι όλο αυτό που έγινε. Πάμε, καλημέρα σας, Νέι! Ξάδερφος του Ρέι, ο Νέι. Καλημέρα σας. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Καλώς στο Σαραίο! Πού είσαι, πουλάκι μου, πού είσαι? Καταρχήν, Κωνσταντίνε, και μόνο που επανενώθηκε το ΠΟΚ, Ποδοσφαιρική Οργάνωση Κόλλος, συγγνώμη, κέντρο ήθελα να πω, δηλαδή, ότι επανενώθηκαν και συσπήρωσαν, αυτό για σαν αποτέλεσμα να μας συσπηρώσουν, είναι από τις κορυφαίες στιγμές. Ότι ενωθήκαν όλοι, κοιμότανε κόλλο-κόλλο φίλοι στο κρεβάτι, δεν τους ένιωσε ποιος από αυτούς και ποιος. Γυρίσανε κιόλας και μπλέξαν και τα πουδαράκια τους. Δεν κάνανε το σήμα της Ρόμπεντι Κάπα. Δεν ήταν μόνο κολοκόλο. Γύρισανε και είχαμε και σύμπλεγμα. Ακουμπήθηκαν. Ακουμπηθηθήκανε, ναι. Καταρχήν βάλαμε στην κλήρωση 280. Θόπευσε ο ένας τον άλλον. Τώρα θα σε βάλω. Συνέχεια ξεχνάω να βάλω. Σήμερα η Πατούλα δεν χάνεται να ξέρεις. Στέλιος, πες μου λίγο με νούμερο. 283.
2,83. Τέλεια. Τιμία μόλυβδης. Για πες λοιπόν. Ο Πασχαλάκης, γιατί ξεκίνησε φίλε από τρίτος και τερμάτισε πρώτος, έβγαλε ψυχή, έβγαλε σιγουριά. Όταν παίζεις μέσα, έχεις όλο τον αγώνα ρυθμό. Κάπου χρειάζεται, έχεις κάνει σε γρήγορση. Ο Πασχαλάκης σε πολλά παιχνίδια χρειάστηκε να κάνει μόνο μια επέμβαση και την έκανε. Έχω 13 Βαρέλα, γιατί είδα τα μηνύματα στο διάλειμμα. Έχω 9 Πασχαλάκη, έχω 6 Πρίγιοβιτς, έχω 12 Βιερίνια, έχω 11 Μπίσεσβαρ και έχω 10 Μάτος. Άρα θα γίνει ντέρμπι, θα γίνει ντέρμπι. Ντέρμπι. Και 7 Λουτσέσκου. Ναι. Μην το ξεχάσω, δεν μπορεί ο MVP για εσάς να είναι έτσι ή ο κόσμος. Ή ο άλλος μπορεί να πει MVP είναι φίλε ο Λούπος Μίχελ, λέω εγώ τώρα. Εντάξει. Κωστή και μια ατάκα την είχε πει ο Κουσκούνης, πήγαινε βαρκάδα. Μία μίσο, ο Παουξής και πάει βαρκάδα. Τώρα την άξου ρε παιδί μου. Και σε κάποια φάση, στα νυχτά, ούτε μηχανές, τίποτα, μόνο κουπιά. Ο Κουσκούνης πετάει τα κουπιά στη θάλασσα. Και γυρνάει αυτή απορριμμένη και του λέει, και πώς θα γυρίσουμε. Θα σε γυρίσω κάπου. Όντας. Όντας θα σε πάω. Κολυμπώντας. Ναι, λέμε ρε παιδί μου. Είναι αυτό που λέει, σ' αρέσουν τα ταξίδια κοπελιά, λέει, μ' αρέσουν. Σε αρέσουν λέει, τα μαμίσια, λέει μ' αρέσουν. Θες να σε πάω μαμιώντας μέχρι τη Λάρισα. Να κάνουμε ένα συνδυασμό. Έτσι ρε φίλε, τα λέμε Κωστή. Γεια Στελάρα. Γεια Στελάρα. Ακόμα ένα στεγνό στο κλάμα του Μποτία. Βγήκε δεύτερη η Φουρέιρα. Τι να κάνουμε ρε παιδιά, έτσι είναι αυτά. Φουρέιρα, Περέιρα, σημερώστε ένα. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλό στο παιδί. Χρήστος από Εύωσμο. Γεια σου ρε Χριστάρα. Τι γίνεται. Θυμάσαι προχθές που σε πήρα που σου είπα το... Θυμάμαι τη νύχτα. Θυμάμαι πριν έρθει η αυγή. Φοβάμαι, λέει, αλλά δεν πειράζει. Θυμάμαι. Για δούμε 16, θέση 67 και τα λοιπά. Που μ' αγκάλιαζες, θυμάμαι. Βάλε με την κλήρωση και εμένα. Να σε βάλω, βεβαίως, να σε βάλω. 7-31. 7-31. Ξαναπες μου λίγο όνομα γιατί έχω χάσει φλάντζα. Η σκηνή με το Βαρέλα εκείνη με το παιδί. Ξαναπες μου λίγο όνομα γιατί το έχασα. Χρήστος. Χρήστος. Σε ακούω λοιπόν. Με το Βαρέλα η σκηνή με το γιο του που πανηγυρίζει στο... Συγκλονιστική. Στον αγώνα με τη Λάρισα, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι. Έτσι. Σκοράρει στην εστία που είναι 7-8 από εκεί. Ναι. Και το σύνθημα που φωνάζαμε μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο για τους γαύρους. Ήσουν εκεί. Αφού σου λέω το εισιτήριο, δεν το είπα. Μου έχουν πει το εξής. Πού να θυμάμαι, αδερφέ μου, συγχώρεσε με. Δεν είναι ότι... Την Τρίτη σε είχα πάει το πρωί. Να σου πω το εξής. Τι μου μετέφεραν τα παιδιά από τα μέσα, γιατί μιλάω με φίλους, ήταν πολύ φίλοι μου εκεί, πολλοί ακροατές. Δεν έχω λόγο να σου πω ψέματα. Ότι... Όχι, αλίμονο. Τι μου μετέφεραν λοιπόν. Ναι. Έχουμε κατέβει πολλές φορές στην Αθήνα. Έχουμε κάνει εκδρομές στο εξωτερικό. Έχουμε ζήσει πολλά πράγματα. Αυτό που έγινε εκείνη ειδικά τη στιγμή. Που είπαμε το σύνθημα, δεν μπορούμε να στο περιγράψουμε. Καταρχήν από παλμό και τρέλα ήταν ίσως από τις κορυφές. Από τις κορυφές εξέδρες που έχουμε κάνει. Ισχύει αυτό που υπόθηκε ότι δεν βγάλανε άχνα οι ΑΕΚτζήτες, έτσι. Η σιωπή του ενόχου, αδερφέ, είναι. Και ήταν τουλάχιστον 20.000. Βέβαια, η σιωπή του ενόχου, βρε, άστο τώρα, δεν είναι αυτό, σου λέω. Τι δεν βρήκαν να πούν, δεν θα βρήκαν. Έχουν εισιτήρια και πάλι δεν ακουγόντουσαν. Γιατί εμείς ήμασταν. Άστα, δεν παίζομασταν. Μα ένας παοκτσής, φίλε, είναι 5 άτομα φυσιολογικά. Ναι, ναι. 5 φορές τη φωνή του και την ψυχή του βγάζει. Έτσι ακριβώς. Άστα, μην λέμε τώρα. Μην λέμε. Ναι. Έγινε. Χριστάρα, σε ευχαριστώ. Να σε καλά, καλημέρα. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Ψηφίζετε MVP, ψηφίζετε την πιο δυνατή στιγμή και μπαίνετε στην κλήρωση για 5 συλλεκτικά μπλουζάκια. Ευχαριστούμε την μπουτίκη, το τμήμα marketing. Για τα μπλουζάκια Double PAOK 2000, σαν αυτά που πανηγυρίζαμε και φορούσαμε στο γλέντι, να πούμε και στην απονομή. Τριήμερο στο Φιλοξένια, 2 διανυκτερεύσεις και 2 κιλά παγωτό από τα ζαχαροπλαστεία Νικολαίδη. Καλημέρα! Ναι! Άντερε Κωστάκη! Άντερε Κωστάκη! Άντερε Κωστάκη! Από Αδριανοπόλεως ξεκίνησα στα IKEA, έφτασα. Κάτσε, περίμενε στο IKEA που είναι... Α, ένα IKEA έχουμε, ναι, σωστά. Είδες πόσο άδειοι είναι οι δρόμοι! Δηλαδή... Μην τρέχεις, πολύ τρέχεις! Έχω ακούσει τις διαφημίσεις, έχω ακούσει τα πάντα. Τα πάντα, φίλε. Πάω να μιλήσω δυο φορές και τις δύο φορές... Άκυρο! Άκυρο! Ου, λέλο! Έλα να κάνουμε μπανάνα! Έτσι! Ο οικοδόμος πάει να χτίσει τα θεμέλια στον Ολυμπιακό, παιδιά. Δηλαδή το παιδί πάει να κάνει την αρχή. Έτσι. Είπαμε, είναι μεταγραφή αεροδρομίου για αυτούς. Ναι, για αυτούς ακριβώς. Παρακαλώ. Για αυτούς είναι.
Μεταγραφή αεροδρομίου. Παίρνουν λοιπόν το αεροπλάνο και φεύγουν. Μεταγραφή αεροδρομίου του παίρνουν αυτό το αεροπλάνο. Λοιπόν, κορυφαία στιγμή για μένα είναι το Βιερίνια που ξεσπάει στο τελικό. Εκεί, ο πανηγυρισμός δηλαδή, στην πινακίδα. Ο πανηγυρισμός, ναι. Εκεί δηλαδή δείχνει την τρέλα του Παοξύρε, παιδί μου, αυτό. Ότι ακριβώς, ναι, το έκανα, το γούσταρα, το έβαλα, τέλος. Όχι. Αυτό ήταν. Εκεί, αν ήταν ένας από όλους μας, αυτό ακριβώς θα έκανε. Δηλαδή, ακριβώς, αν, ίδιο, αν σου λέγανε, έτσι, θα μπεις για 5 λεπτά στο σώμα του Αντελίνο Αντρέ Βιερίνια. Θα εκτελέσεις το φάουλ, θα σκοράρεις. Και μετά, κάνε αυτό που θες εσύ. Δεν θα σου πούμε, πανηγύρισε όπως θες. Αυτό θα κάναμε, αδερφέ. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Και MVP φυσικά τον Βαρέλα. Εντάξει. Ο Βαρέλα. Μας έδειξε ότι άξιζε για αυτό που έκανε. Ακριβώς. Για αυτό που τον πήραμε. Ακριβώς. Όλα τα πρώτη χρονιά να ήταν δύσκολα, αλλά προσαρμόστηκε ακόμα πιο πολύ τώρα. Έχει δέσει την άμυνα, έχει δέσει πάρα πολύ καλά. Άρχοντας, και με τον Πασχαλάκη και με όλους. Άρχοντας. Και αν έφυγε μια καλή, και αν είσαι ένας κεντρικός αμυντικός. Όχι αν, μην φτιάχνεις υποθετική πρόταση. Θα χρονική, έρθει. Όταν θα έρθει, μπράβο. Θα έρθει, όταν θα έρθει ο κεντρικός αμυντικός, δεν θα περνάει τίποτα, ούτε μίγα. Το Σερσέλα Φαμ το ξέρεις τι σημαίνει. Ψάξε τη γυναίκα. Ναι. Οφείλουμε όλο αυτό στη Βαρέλενα, η οποία πέρσι το καλοκαίρι γυρίζει και του λέει, θα το πω ελεύθερη απόδοση, δεν είναι τα λόγια, έτσι, αυτολεξή. Βρε αγόρι μου γλυκό, γιατί έχεις κάνει πατσοκύλι. Έτσι σε γνώρισα εγώ, που σου να μία πέτρα, ένας βράχος στη Στεάουα. Τι κυλίτσες είναι αυτές, γιατί παράτησε τον εαυτό σου. Τι λες ρε γυναίκα. Πρόσεξε, τα λέω σε ελεύθερη απόδοση, αλλά αυτό έγινε, το είπε. Ναι. Γύρισε η γυναίκα μου και μου είπε, ξέρεις αδερφέ, τι σκεπεδοκύλι είναι αυτό. Το λέω τώρα, ξαναλέω, σε ελεύθερη απόδοση. Όχι, αυτή φίλε τούσρωσε την επιδερμίδα, ένιωσε δαχτυλάκι και λέει 9 κιλά μείον, έλειωσα στη δουλειά. Είναι ο ίδιος Βαρέλα με πέρσι, δεν είναι ο Σωσίας από αυτούς που παίρνουν στα καζίνο και κάνουν το Σωσία του Elvis. Δεν ήταν ο Σωσίας Βαρέλα πέρσι. Αυτός είναι ο Βαρέλα. Άνετα. Έτσι. Και πρώτος στα συνθήματα, έτσι. Και πρώτος στα συνθήματα πάνω στο πούλμαν. Σε άπτες τα ελληνικά, καλά, φίλε. Εντάξει. Και όχι ελληνικά, του ποιότικα, φίλε, κιόλας. Θα μάθουν ελληνικά εδώ πέρα. Θα ξεχάσουν τη γλώσσα του. Δώσε όνομα λοιπόν, να σε βάλω, κληροσούμπες. Δημήτρης 915. Γεια σου, Δημητράκη. Για όλα. Άντε του Μουσούλη! Έλα, δεύτε, έτσι. Έτσι, φιλιά. Τρέλα, δεν υπάρχει. Ζου Μουσού, το λέγαμε, κάντε το πράξη. Τώρα είναι, τώρα, απολαύστε όλο αυτό. Κουβάδες, δεν καταλαβαίνω, κρεμάς και τον κουβά στο τέλος. Και γεμάτο τον κρεμάς με το χερούλι, ξέρεις, του σιδερένιο. Παλιούς κουβάδες, θέλω αυτούς τους τσίγκινους που είχανε στα χωριά, στο άρμεγμα, στα πηγάδια αυτούς μεγάλους. Δηλαδή από μόνος του είναι βαρύς ο κουβάς. Κανονικά με τη μανιβέλα και τα λοιπά, με το στρόγγυλο στο πηγάδι. Τέτοιους. Γεμάτους. Κρύο νερό. Δεν κάνω τίποτα. Ναι! Γεια σας! Πάρα πολύ ωραία τα είπες, φίλε. Εσύ αλλάζεις σήμερα το ρου της εκπομπής με τη δική σου επιχειρηματολογία, με τον πραγματικά δομημένο λόγο σου. Εσύ, φίλε, ψήφισες καλύτερα από έμεινες άφωνος από την ομάδα. Και θα δεχτούμε την ψήφο. Σε βάζω και σένα στην κλήρωση. Ο κανένας. Καλημέρα! Ναι, και εσύ. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Λοιπόν, συνομήλικο είναι ονόματος, οπότε 9.27 χρονών, Κώστας... γεια σου ζήσει. Κώστας 9.22, βάλε με στην κλήρωση. Έτσι, γιατί δεν χάνει. Ας ξεκινήσουμε από τα τυπικά και τα λοιπά. Κώστας 9.22, σε έβαλα ήδη. Ψηφίζεις. Λοιπόν. Καλύτερη στιγμή, πιο έντονη στιγμή για μένα ήταν το γκολ του Βαρέλα, το οποίο μας έδωσε το πρωτάθλημα, άσχετα αν μας το πήραν μετά. Δηλαδή ο πανηγυρισμός που έκανα εγώ προσωπικά και που έκανε ολόκληρο το μαγαζί που έβλεπα το μάτς, έτσι, γιατί δεν βρήκα εισιτήριο μας στην καφετέρια, ήταν εκπληκτικό. Δηλαδή αισθάνθηκα ότι πήρα το πρωτάθλημα μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Αισθάνθηκες γιατί το πήρες, φίλε. Δεν γίνεται να αισθανόμαστε πράγματα που δεν έχουν συμβεί. Το ένιωσες όπως όλοι μας, γιατί συνέβη, φίλε μου. Δηλαδή, δεν ήταν μια ψευδέστηση, μια φαταμοργκάνα. Αυτό ακριβώς που λες, το ένιωσες γιατί έγινε εκείνη τη στιγμή. Ήταν εφάμιλος με τον πανηγυρισμό στο φάουλ του Πάμπλο Γκαρσία με τον Παναθηναϊκό. Το 1-0 που και εκεί πήγαινες για πρωτάθλημα, έτσι. Ναι. Από τους 5 μείωσες τους 2 εκεί. Ναι. Τώρα MVP είμαι ανάμεσα σε τρεις, Κώστα, Πασχαλάκη, Βαρέλα και Μπίσεσβαρ.
για διαφορετικούς λόγους τον καθένα. Πες λίγο μπαμπαμ έτσι με ένα τσιτάτο τον καθένα. Ο Πασχαλάκης, κοίταξε, από τη στιγμή που το παιδί βλέπεις τι προσόντα έχει, δηλαδή εγώ νομίζω ότι με τα προσόντα και το χαρακτήρα που έχει, γιατί ορμάει στην μπάλα, ορμάει στην μπάλα, ούτε φοβάται να κάνει έξοδο, ούτε να την πιάσει όπως κάποιοι προηγούμενοι τερματοφύλακες που φοβάται στο έξοδο. Δεν είναι μόνο τα σωματικά, ο χαρακτήρας διαμορφώνει πάρα πολύ το πώς είναι ένα τέρμα. Ρεφλέξ, έχει ρεφλέξ. Αλτικότητα. Στο τέτα τέτ είναι καλό. Τρέλα, έχει τρέλα, φίλε, είναι σημαντικό έχει το τέρμα. Τρέλα που είναι σημαντική για την τερματοφύλακα. Όλα τα παιδάκια παίζαμε μπάλα στην Αλάνα και ένας περίεργος, ένας μουρλός ήθελε να τρώει τα γόνατά του πάντα. Τον κοιτούσαμε με ένα παραπάνω σεβασμό που ήθελε να κάθεται τέρμα. Και αν από πολλά χρόνια δεν φοβάμαι στη θέση μπράβο, του τερματοφύλακα. Τα πες όλα. Και αυτό έχει αποτυπωθεί και στους αμυντικούς. Και στους αμυντικούς. Δεν τρώγαμε γκολ για 10 μάτς σε ρήνα. Έξι γκολ έφαγε στο πρωτάθλημα και 6 στα χαρτιά. Και 6 στα χαρτιά, ναι. Τι λέμε τώρα. Έγινε, αδερφέ. Παίζει ο Μπάρκας εθνική, έτσι. Να γελάς. Άστο, φίλε. Γελάς. Δημόσιες σχέσεις. Ντροπή. Ντροπή, φίλε. Άστο. Εντάξει, ξεμπροστιάστηκαν όλοι, φίλε. Γεια, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Α, διάλειμμα πρέπει να πάω. Διαβάζω γρήγορα μηνύματα. Πείσμωσαν, λοιπόν, ο Γιώργος Χρηματόπουλος. Καλημέρα, Κωστή. Πιστεύει πιο δυνατή στιγμή ήταν το γεγονός ότι οι ομάδες Αθήνας μας πήρωσαν. Πείσμωσαν τους παίχτες. MVP Βαρέλα για τον γκολ τίτλου με την ΑΕΚ. Πολύ σωστό. Καλημέρα από Κομωτινή. Γεια σου, Λου Βαρελία. Ο Βασίλης, Αλεξόπουλος λέει: κορυφαία στιγμή η αγκαλιά του Βαρέλα. MVP της χρονιάς. Βαρέλα και Πρίγιοβιτς. Ξανά καλημέρα. Υπερτατουνωτηρότητα τεράστια. Βάλαμε σκληρώσεις, φιλοξένεια κτλ. Όταν τραυματίστηκε ο Μαρ και μπήκε ο Πέλκας. 0-3 στην Ξάνθη. Η πιο δυνατή στιγμή, είδατε το παιχνίδι της τύχης. Πέλκας μέχρι τότε δεν έπαιζε, έμπαινε και όταν έμπαινε ασβέστη. Και λέγαμε εμείς που δεν είμαστε προπονητές. Επειδή θέλουμε το καλό, αυτό μας νοιάζει μόνο. Το ποιος θα παίζει, δεν έχουμε ούτε ξαδέρφια, ούτε φίλους, μάνατζερ, ούτε τίποτα. Λέγαμε, δεν πρέπει εκεί, Ρασβάν. Ο Πέλκας δεν είναι για τον ασβέστη, έλεγα ο Δόλιος. Βάλ τον στον άξονα, είναι δεκάρι. Δοκίμασέ τον, δεν τραβάει ο Ελκαντούρη, λέγαμε. Με κανένα συμφέρον προσωπικό. Δεν του είπαμε μπράβο όταν το άλλαξε. Και είδατε πώς έπαιξε ο Πέλκας. Έκανε τη χρονιά της ζωής του. Καλημέρα, ΠΑΟΚ, Μπλουζάκι και Πόζαρ, παγωτό MVP, Τζάλμα. Δυνατή στιγμή, τραγούδι Πάολα στον Ιβάν, ο Χάρης ο Πλιασάς. Ο Τζάλμα κάμπος δεν έχει πολλές. Τρεις έχει όλες ψήφους. Αϊβατζίδης Ανέση, καλημέρα Κωστή από Σπρόβο Κρυονέρι, βάλαμε σκληρώσεις. Πάμε Αριδαία. Κωστή, ο Γιάννης ο Μιγδαλιάς, καλημέρα Τιτάνα, βάλαμε σκληρώσεις, φιλοξένεια κτλ. Σκέψου την ομάδα χωρίς τον καθένα από τους 6 και θα καταλάβεις. Για μένα, και χάνω το υπόλοιπο, βροχή. Γεια σου, Βασιλάκη μου, καλημέρα Κωστή, τώρα αρχίζουν τα ωραία. Τίποτα δεν είδαμε. Πασχαλίδης Γιάννης, ο Ειρηνέλης ο Πάρης, γεια σου, ταμπλοφανέλα. Σεντόνι, καλημέρα Κωστή και σε όλα τα ζουμου σου παρέα, γεια σου, φωτογράφε μου. Ο Θοδωρήτης ο Αστέρης για το διαγωνισμό και το παγωτό. Καλημέρα, τρελοκομείο. Γεια σου, αδερφέ. Καλημέρα, Κώστα. Σε χαιρετά. Ένας νταμπλούκος μαμάω. Βάλαμε σκληρώσεις. Ο Βαγγέλης Τριανταφυλλίδης. Γεια σου, Μαυρή Δημήτρη. Κωστή, καλημέρα. Βαρέλα με χίλια. Η φωτογραφία με το βλέμμα του Βιερίνια. Όταν αγκαλιάζει τον Μπέλκα στον τελικό. Θέλω μπλούζα ζούμου σου, αδερφέ. Επίσης, παιδιά, την είδα τη φωτογραφία. Στο γκολ που έχει βάλει ο Βιερίνια πρέπει να είναι. Το γκολ του Βιερίνια τρέχει τον αγκαλιάζει ο Μπέλκα. Τον κυνηγάει. Έχουν πιάσει ο ένας τα κεφάλια του άλλου. Πώς πιάνεις τον αδερφό σου που έχεις καιρό να το δεις? Πώς χαιρετάς τον φίλο σου που φεύγει στα ξένα? Πώς αγκαλιάζεις έναν τον πατέρα σου, τη μάνα σου που έχεις καιρό να τους δεις? Έχουν πιάσει ο ένας τα κεφάλια του άλλου. Είναι σαν να είναι βγαλμένοι από την ίδια μήτρα. Σαν να είναι αδέρφια εξαίματος, συγγενείς. Η σημειολογία, το βλέμμα, δε το βλέμμα του Βιερίνια σε παγώνει. Σου σηκώνεται η τρίχα. Πώς αυτή η ομάδα να μην πάρει τα πάντα? Πώς να μην υποκληθούν όλοι? Πώς να μην έχει το πιο λαμπρό μέλλον? Διαγράφεται μπροστά μας. Μην πειράξεις τίποτα. Πρόσθεσες αυτό και μην πειράξετε τίποτα. Με την ίδια τρέλα, με την ίδια αυταπάρνηση. Αυτή η φωτογραφία είναι πραγματικά συγκλονιστική. Κωστή, καλημέρα. Βαρέλα, οπωσδήποτε. Βάλαμε στην κλήρωση. Σε ευχαριστούμε που μας κράτησε ζωντανούς. Να είσαι καλά. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ κι εγώ. Καλημέρα, φίλε μου Κωστή από Εύος μου. Γιώργος, για μένα προσωπικά είναι δύο. Βαρέλα και Μπίσεσβαρ. Λατρεία, ξέρετε ότι έχω καψούρα με τον Μπίσεσβαρ. Λατρεία, δεν μπορώ να έχω δυναμία. Έχουμε κι εμείς αδυναμίες. Δηλαδή, πώς σας πω, ρε παιδί μου, άλλους πει δεν τον Ελκαντουρί, ας πούμε. Δεν μας έδειξε πράγματα. Δεν το χωνεύουμε το παιδί. Μπορεί του χρόνου να είναι ο Βαρέλα του 2018-19. Να μπει ο Ελκαντουρί και να ζωγραφίζει Αγίους. Να ζωγραφίσει την καπέλα συστήνα του χρόνου. Δεν το ξέρουμε. Φέτος όμως δεν μου έδειξε. Έτσι με το κεφάλι ψηλά, φίλε. Ανάσχελε να ζωγραφίζει Αγίους. Σε τρούλους.
Ο Βαρέλα την πρώτη χρονιά ήταν απόν. Λέγαμε αυτόν περιμέναμε. Γι' αυτόν φάγαμε όλο το λούκι με τον Ρουμάνο τον περίεργο. Πώς το λέγανε. Μπακάλι, μπεκάλι. Μα αυτόν. Και τη δεύτερη χρονιά μας έβγαλε τα μάτια. Μακάρι του χρόνου να δείξει αυτά τα πράγματα. Έτσι. Καλημέρα, ο Κουνατής ο Γιώργος, ζουμουσού με τον Κωστή. Γεια σου Αναστασιάδη Λεωνίδα, καλημέρα Κωστή, θέλω σουλουμουντρούχουμ, αλλά και φανέλα 2 extra large. Παιδιά, τα νούμερα θα μου τα πείτε μετά. Αφού κληρωθείτε, θα επικοινωνήσουμε να δεν χρειάζεται να μου γράφετε και νούμερα. Λοιπόν, MVP της χρονιάς σίγουρα ο Πασχαλάκης. Έχω Πασχαλάκη, έχω Βαρέλα, έχω πάρα πολλά μηνύματα. Πρέπει να φύγω για το διάλειμμα να επιστρέψω. Να σας θυμίσω ότι FM κενό το μήνυμα στο 54526, διότι κληρώνουμε 5 συλλεκτικά φανελάκια που γράφουν πίσω Double PAOK Double 2018 μπροστά είτε το για σένα πρόεδρε με τον Ιβάν, τον κύριο Γιάννη που κρατάει το κύπελο, είτε Greek Cup Winner PAOK 2018. 5 τέτοια, ένα τριήμερο στο Φιλοξένεια, 2 διανυκτερεύσεις Δευτέρα ως Πέμπτη και επίσης 2 κιλά παγωτό από τα Ζαχαροπλαστεία Νικολαίδης, υπέροχες γεύσεις. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Λοιπόν, μέχρι τώρα, Βαρέλα 24, Βιερίνε 23, Πασχαλάκης 20, Πρίγιοβιτς 16, Μάτος 12, Λουτσέσκου 11. Έχω μέχρι στιγμής αυτούς. Εσείς, πάμε γραμμές γρήγορα, εξακολουθείτε. Στέλνετε μηνύματα. Έχω και Μάτος, δηλαδή, εντάξει, δεν το συζητάω. 13 τώρα ο Μάτος. Μου γράφει ο Ραδίς ο Γιάννης, MVP ο Μάτος, σταθερός από την αρχή της χρονιάς όταν η ομάδα σερνόταν δυνατή στιγμή, γκολ Βαρέλα και αγκαλιά στο γιο του. Βάλαμε για όλα. Γεια σου Ειρήνη Νικολαίδου, γεια σου Κωστή, είσαι ο ψυχοθεραπευτής μας. MVP Βιερίνια. Έτσι, έτσι, αυτό θέλουμε. Αυτό, μαζί το περάσαμε αυτό. Μας έδεσε ακόμα περισσότερο. Πιο συσπηρωμένοι από ποτέ. Δεν μας άμε, ρε, τι να κολλώσουμε, ρε. Τι να κολλώσουμε, ρε! Βγήκαμε από αυτό πιο δυνατή, σοβαρά μιλά. Σηκώσα τα χέρια οι άλλοι. Μούγκα! Παραδοχή! Με τους τρελούς πας να μπλέξεις, ρε! Δεν σας το λέγαμε όλο το διάστημα! Μην πουλάτε τρέλα στον τρελό, ρε! Αυτός έχει το franchise, αυτός ο λαός! Άμα τρελάνετε εσείς, εμείς θα σας τρελάνουμε! Μούγκα! Πού να πεις, να πεις τι! Τι να πεις και τι να ομολογήσεις! Πάμε, τα λέω τελευταία φορά των διαγωνισμών. 5 μπλουζάκια θα δώσω σε λίγο. Συλλεκτικά, υπέροχα, από την μπουτίκ και ευχαριστούμε πάρα πολύ, την μπουτίκ του ΠΑΟΚ. Πίσω γράφει double, τα συλλεκτικά τα μαύρα, 5 τέτοια. Επίσης, τριήμερο στις θερμές, 2 διανυκτερεύσεις, όχι θερμές, στο Φιλοξένεια, στο Λουτράκι Αριδέας και 2 κιλά παγωτό, στο Νικολαίδη. Καλημέρα, ναι! Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Καταρχήν, να πω παίκτη χρονιάς, Πρίγιοβιτς, 17. 16 δεν είπατε. Πρίγιοβιτς, ναι. Α, μετά ήταν 16. Το σημειώνω κατευθείαν. Το σημειώνω κατευθείαν. Τσεκάρω αμέσως τώρα να σας σημειώνω. Λοιπόν, στο τέλος θα μετρήσω, επειδή τώρα έρχονται συνέχεια μηνύματα όταν μιλάμε, στο τέλος θα σας πω, έτσι. Αλλάζουν κατευθείαν, πιστεύω. Βέβαια. Λοιπόν, καλύτερη στιγμή θα έλεγα ότι είναι το ξέσπασμα του Βαρέλα με το γιο της, τη Λάρισα, με την Λάρισα, στον αγώνα, ναι. Με τη Λάρισα. Ναι. Συγκινητικός βέβαια ο Ιβάν. Με το δάκρυ στην Πάολα, ακούγοντας το ποντιακό τραγούδι. Έτσι. Και τα λουλούδια χαλάλι στην Πάολα. Το budget, το budget της ΑΕΚ. Έτσι, έτσι. αλλά πρέπει να πούμε και κάτι άλλο, βρε Κωστή. Δηλαδή, το μπάσκετ δεν πρέπει να το συζητάμε. Χθες δεν κέρδισε με την ΑΕΚ. Βεβαίως. Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Το είπαμε, μεγάλο μπράβο. Πολλοί κόσμο παίζαν τα παιδιά. Μεγάλο μπράβο. Ναι, δηλαδή μεγάλο μπράβο, αλλά πρέπει να το στηρίζουμε και με την παρουσία μας. Σωστό, δεν αντιλέγω. Το έχουμε πει πολλές φορές. Να το λέμε, να το φωνάζουμε. Το έχουμε πει πολλές φορές. Και να ζητήσουμε καλή τύχη στον ΠΑΟΚ. Τώρα, Βασιλεία θα είναι, Άγιαξ θα είναι, δεν ξέρω. Όποιος και να είναι, ας σκοπιάσει. Αν εγώ είμαι αυτός που πρέπει, δεν φοβάμαι κανέναν. Έτσι. Χωρίς υπεροψία. Πριν λίγο βγήκα, γιατί παίρνω, είμαι τούμπα στην ίδια ευθεία με το γήπεδο. Βγήκα για κάποια δουλειά στο φαρμακείο και πέρασε το λεωφορείο του ΠΑΟΚ. Περί το να πω ότι συγκινήθηκα μόνο που βλέπω κάτι που έχει σχέση με ΠΑΟΚ. Τι ωραία που τα λες. Πάει δυνατά. Δώσε μου και το όνομά σου να σε βάλω στην κλήρωση. Είμαι η Ελένη. 656. Γεια σου, Ελένη μου. Καλημέρα. Σε βάζω και για τα μπλουζάκια και για όλα, έτσι. Ναι, το μπλουζάκι θα πάει στο χαμπρό μου. Μπράβο, μπράβο. Πολύ χαίρομαι. Έγινε, σε ευχαριστώ. Να σε καλά, να σε καλά. Καλημέρα να σε και καλά. Εσύ να χαίρεστε, παιδιά σου. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας.
Πέσαμε, πέσαμε. Στον μεθ επόμενο, 2310-287-888. Ναι. Πώς τι. Καλώς το παιδί. Καλημέρα, ο Τζιμάκος είμαι. Και έλα ρε Τζιμάκο, πού είσαι αγοράκι μου. Όλα καλά, όλα καλά, σ' ακούω κάθε μέρα. Ο Βιερίνια MVP για μένα, για τη φάση που μπαίνει ο Ιβάν και τον κάνει νόημα φύγε. Και υψώνει ανάστημα. Δεν έχει καταλάβει τίποτα ο Ιβάν, οι άσβερκοι τον τραβάνε και έτσι και τον Μπουφάν. Και σου λέω, φαντάζομαι να μην ήταν εκεί ο Βιερίνια ή να μην αντιδρούσε έτσι. Και να γινόντουσαν χειρότερα. Εάν με αυτά που γίναν μας πήραν το πρωτάθλημα, θα μας γίνανε από το χάρτη της γης. Όπως για μένα μπαίνει στο Hall of Fame μαζί με τον Πάμπλο Γκαρσία που πέθανε η μάνα του, πήγε την έθαψε, δεν την έκλαψε, γύρισε και έβαλε το πιο ωραίο κόστος της τούμπα. Σωστό. Hall of Fame, Βιερίνια. Έχει μπει σε μια πολύ κλειστή γκάμα ανθρώπων. Hall of Fame. Όπως το λες. Και στο Hall και πιο μέσα. Πήγαμε και στο σαλόνι και τα λοιπά, αδερφέ. Τέλος. Δώσε μου όνομα να σε βάλω στην κλήρωση. Όχι, δώσε στο λαό, Κωστή, δώσε στο λαό. Αγόρι μου. Να σε καλά, αδερφέ. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Τραντ. Καλώς το παιδί. Γίνεται εκτός να μιλήσω. Αδερφέ, πώς να βγω τώρα εκτός. Δεν γίνεται, αγοράκι μου. Δεν γίνεται. Πάρε με 10 και 5 στο ίδιο νούμερο να πούμε ό,τι θες. Εντάξει. Να σε καλά, πάμε στον μεθ επόμενο. Ναι! Έλα, good morning, sir. Ήρθα, καλώς στη Φραγκφούρτη! Εγώ. Βουπέστου, mein Kumpel, βουπέστου! Όταν πήρατε τηλέφωνο εκείνη τη μέρα που ήταν το τελικό, ήμασταν στον δρόμο και το σήκωσε η γυναίκα μου και σοκαρίστηκε μάλλον το παιδί στο τηλέφωνο γιατί μιλούσε γερμανικά με γαλλική προφορά. Ναι. Τι ωραίο αυτό, πώς γίνεται αυτό. Τι είναι αυτό, ρε! Τι είναι αυτό, ρε! Τέλος πάντων, βάλεμε και εμένα και αν τύχω εγώ να τον πάρει κάποιος που το χρειάζεται. Μπράβο, σε πολύ ωραίος. Πες μου τρία τελευταία ψηφία να ξέρω ότι είσαι εσύ ο Κώστας γιατί έχω διάφορους. 661. Κωνσταντάν μου, πες μου τι άλλο θέλεις. Πες μου, ψήφισε MVP και πιο δυνατή στιγμή. MVP μόνος που μπορεί να είναι για μένα είναι ο Βιερίνια γιατί τον κυνηγούσα δύο χρόνια στη Γερμανία να το φέρω στο Μπάουκ με πλακάτ και πανό. Εγώ Φραγκφούρτη ξέρω ένα παιδί στο Βερολίνο και ένα στο Μόναχο. Βγάλαν, και τα παιδιά από το Ανόβερο πήγαν και. Όταν πήγαινε η Βόλφς που ξέρεις Μόναχο που ήρθε εδώ Φραγκφούρτη, βγάλαμε πανό γύρνα στον ΠΑΟΚ. Το πόσο πολύ ήθελε να γυρίσει Κωνσταντίνε μου, αποτυπώνεται στην πληροφορία που σας έδωσε προθέσεις γιατί τότε δεν μπορούσα. Είναι αυτό που λέμε μαθαίνουμε πράγματα αλλά πρέπει να προστατέψουμε τον παίχτη. Έστειλε ψεύτικες ακτινογραφίες στη Βόλφσμπουργκ. Έβγαλα, είχε από αλλού, βρήκαν από αλλού και στείλαν για να πει με τραυματίες δεν μπορώ να έρθω γιατί ήθελε να συνεχίσει εδώ. Το λέμε τώρα, ας μας κάνει μήνυση η Βόλφσμπουργκ. Δικές μου ήταν οι ακτινογραφίες. Πλάκα τους κάνουμε και μάλιστα πλάκα από την ακτινογραφία, άνθρωπε. Γι' αυτό MVP είναι για μένα ο Βιερίνια, όχι μόνο γιατί ότι γύρισε στον ΠΑΟ και η πρώτη συνέντευξη, αλλά και για όλα ό,τι έκανε μέσα στη σεζόν. Και για μένα, άνθρωπε. Όλα ό,τι έκανε μέσα στην και η εικόνα, δεν ξέρω, δεν την άκουσα καθόλου, ήταν κάποιος ότι από το κινητό την πήρε στην Αθήνα. Ο θείος του Πασχαλάκη μου φαίνεται, έκλαιγε μετά το. Και πήγε ο Πασχαλάκης και το παρηγόρησε. Δεν είναι ο θείος του Πασχαλάκη. Είναι ο μπαμπάς του Γιαννάκη, ο κύριος Λουκάς. Αν είδα καλά, γιατί είναι τραβηγμένο από κινητό, είναι ο μπαμπάς του Γιαννάκη που είναι το παλικαράκι το οποίο έχει τα θέματα του και τον υπεραγαπάμε γιατί μας δίνει δύναμη. Κάποια στιγμή ξεσπάει. Μαζέψαμε τόσο πολύ πράγμα. Άμα, θα κάνω άλλη ερώτηση αύριο. Κλάψατε ή όχι. Αμφιβάλλω αν όλη αυτή η πίεση δεν σας βγήκε σε κλάμα. Εγώ είχα να κλάψω από τη γέννηση του γιού μου, αδερφέ. Μου βγήκε ένα πράγμα, δεν μπορούσα να το σταματήσω γιατί ήταν συσσωρευμένη τόση ένταση, τόση πίεση, τόσο άγχος, τόση αδικία που αυτό το πράγμα πρέπει να ανοίξουν οι κάνουλες, αδερφέ. Πρέπει να ανοίξει η βαλβίδα στη χύτρα. Αν δεν ανοίξει η βαλβίδα, θα σπάσει το καπάκι. Κατάλαβες. Και κάτι άλλο που θέλω να πω, βγαίνοντας για δουλειά, τώρα θα βγω για να πάω για δουλειά. Έξω στην αυλή έχω έναν κουβά με παγωμένο νερό. Συνέχεια κάθε μέρα το ρίχνω, αλλά δεν κατεβαίνει. Γεια σου Κωνσταντάν! Γεια σου Κωνσταντάν! Γεια. Μου γράφει η Λιάνα. Μπορεί να είναι έτσι, Λιάνα μου. Κωστή μου, ο θείος του είναι και είναι στο ΆΚΑ. Μπορεί να κάνω λάθος. Μούμιαξε από μακριά, μούμιασε με τον μπαμπά του Γιαννάκη. Λάθος κάνω εγώ τότε. Απλά πάει γιατί και ο άνθρωπος και αυτός έχει καταρρεύσει και κλαίει και πάει. Και τον παρηγορεί, ο Πασχαλάκης, τον παρηγορεί. Πάει δίπλα του, να σταθεί δίπλα του. Καλημέρα σας! Για ακόμα 10 λεπτάκια μπορείτε και από το κινητό, FM κενό το μήνυμα στο 54526 και μέσα από το σταθερό τηλέφωνο για τα 5 συλλεκτικά μπλουζάκια Dub Pauk Double από την Boutique, υπέροχα,
Και για το διήμερο στο Φιλοξένεια, δύο διανυκτερεύσεις τρίμερο και τα δύο κιλά παγωτό από τον Νικολαίδη. Καλημέρα! Ναι! Ναι! Καλώς το παιδί! Άντε ρε Κωστή! Έλα αγοράκι μου, που είσαι! Λοιπόν, θέλω να είμαι σε μια γωνία, ναι, να ακούω τη γυναίκα του Βαρέλα να λέει τον άντρα της, πρέπει στα πορτοκαλέδικα να χάσεις την σκεπεδοκυλούμπα. Πατσοκυλιάου! Ο μπριγάδο, αδυνατάω! Ή να του λέει, πρέπει να χάσεις αυτή τη σκεπεδοκυλούμπα, γιατί και να φυλαχτούν οι αρκούδοπουχες στο νερό, κόλλοι να σου δικούνε. Όλος τα πορτοκαλέζικα όμως, έτσι. Αγόρι μου, έλα. Δεν γίνονται αυτά, φίλε. Λοιπόν, η στιγμή που τους λέγαμε εκεί, γιατί κατέβηκα κάτω, Κωστή, αυτό για τον Ολυμπιακό, τέτοια παγωμάρα και τέτοια έμεση παραδοχή του κλεψιμέικου δεν έχει ξαναυπάρξει. Κορυφαία οπαδική έτσι, στιγμή, κορυφαία ever. Έχουμε πάει εκδρομές, αυτό το πράγμα δεν το έχουμε ξανασυναντήσει ποτέ. Όπως το λες, συγκλονιστικά, αποσβολωμένοι, αποστομωμένοι, άναυδοι. Τραβούσαν βιντεάκια, ναι, ρε, ναι. Τραβούσαν βιντεάκια, φίλε. Μας τραβούσαν βιντεάκια. Θα διαφωνήσω, φίλε, για τον MVP με αυτά τα μηνύματα που έχουν έρθει. Εγώ πιστεύω ο MVP, φίλε, φέτος είναι ο Λεβέντ, γιατί αυτός ο παίχτης δεν υπάρχει. Είδες που πόσο σημαντικός, φίλε, ο ρόλος του Βιερίνια που δεν άφησε καθόλου να φανεί το καιρό του Λεβέντ. Μεγάλη υπόθεση. Έχω μία αφίσα στο σπίτι, γιατί πήρα όλες τις εφημερίδες. Κάπου σε μία αφίσα είναι μέσα, φίλε, ο Λεβέντ με το μετάλλιο στο λαιμό, το είδατε αυτό. Ήταν εκεί, φίλε, με το μετάλλιο στο λαιμό, Λεβέκ. Στους πανηγυρισμούς. Καθοριστικός, διακριτικός μεν, δεν ενόχλησε κανένας. Αλλά τι να πω, δεν γίνονται αυτά, φίλε, πουθενά. Είναι, φίλε, σαν να πηγαίνουν 11 έμπειροι κυνηγοί για αγριογούρουνο και όλο να σκάνε μύτη μπροστά στον άπειρο που έχει και να κρατάει τα όπλα. Όπως το λες, αδερφέ, όπως το λες. Λοιπόν, βάλε με εκεί για την κλήρωση, τάσος 580. Έγινε, αδερφέ. Να είσαι καλά. Γεια σου, Τάσε. Τα καλύτερα έρχονται. Αυτό. Τώρα ξεκινάνε όλα, να ξέρετε. Έτσι. Φιλιά πολλά. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Πάμε στον μεθ επόμενο. Για ακόμα και τέλος, γιατί πρέπει να κάνω τις κληρώσεις. Τελευταία γραμμή, παιδιά. Έχουμε πολλά να δώσουμε. Πέρα από τον καλύτερο μας σε αυτό. Γεια σας. Γεια και χαρά. Καλώς το φιλάρετο. Τι γίνεται. Δόξα τω Θεώ. Να σου πω κάτι. Πριν ακριβώς από δύο εβδομάδες που έκλεισε η Αθηναϊκή Κυριακή. Ναι. Συγγνώμη που σε διακόπτω, που παρεπιπτόντως δεν θεώρησαν σωστό, δεν θεώρησαν απαραίτητο μετά τον τελικό να κάνουν αθλητικό Σάββατο ή αθλητική Κυριακή την άλλη μέρα. Αν ήταν ΑΕΚ, φαντάζομαι δεν είχε 7 ώρα αφιερώματα. Ανύπαρκτη! Εδώ σε θέλω. Είχε τον ομοσπονδιακό προπονητή της Ελλάδος. Επί δύο ώρες να είναι η γλάστρα και να έχουν τα αφιερώματα, τις συνεντεύξεις και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Και όταν τελειώσανε, κατά τις μία η ώρα, ρώτησαν τον προπονητή, μήπως είναι καλύτερα να έχετε στην εθνική μόνο από μία ομάδα παίκτες για να έχουν συνοχή. Κατάλαβες. Μήπως είναι η ΑΕΚ. Και το αστείο είναι οι δούτα αποτελέσματα. Γελάει για να ξέρει και το ποικιλόμορφο αμνοερήφιο. Δεν έχω να πω τίποτα. Τώρα να πω και το εξής. Εμένα με εντυπωσίασε και θα ήταν τέλεια αυτή η φωτογραφία. Όχι την ώρα που αγκαλιάζει το παιδί του Βαρέλα. Όταν το αφήνει και επιστρέφει, που δακρύζει και φαίνονται τα δάκρυα. Αυτό θέλει. Συγκλονιστικό, μα όλη αυτή η στιγμή. Είναι τόσο δυνατή, Πάλι εξίσου δυνατό είναι όταν χτυπάει την πινακίδα ο Αλτζελίνο και τρυπάει και μπαίνει μέσα το πόδι του. Εγώ αυτή την πινακίδα θα την ήθελα να την έχει αυτό, πάει ρε, και φίλε, να τη δείχνει. Αυτό, πού μπορεί να είναι αυτή η πινακίδα, σε ένα αυριανό μουσείο δίπλα στο κύπελο, να είναι η τρύπια πινακίδα, φίλε. Όπως μας τρυπήσαν κάποιοι, έτσι εμείς ήρθαμε μετά και τρυπήσαμε την πινακίδα. Αυτό όπως το λες, συλλεκτική. Εγώ θα την έκανα μπλουζάκι, φίλε. Κανονικά. Πρελόξ τα κλειδιά. Και πει το Πασχαλάκι, γιατί πραγματικά το να τρως 6 γκολ με τόσα παιχνίδια είναι τρομερό, είναι φοβερό. Γεια σου, φιλάρετε. Α, περίμενε τώρα, αφού σε βρήκα πριν φύγεις.
πριν φύγεις. Θέλω να μου δώσεις από το 1 μέχρι το 107 5 νούμερα, μπαμ μπαμ, για να βάλω τις φανέλες. Θα βάλεις τα 5, 5, 15, 25, 35, 45, 55, είναι 5 νούμερα. Λοιπόν, 5, 15, 25, 35, 45, 1, 2, 3, 4, 5. Δώσε μου ένα να δώσω το ξενοδοχείο, το φιλοξένεια. Το 78. Ναι. Και ένα ακόμα, για να, δύο για να δώσω τα παγωτά. Το 90 και το 95. Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Yeah. Μαεστράρα μου, βάλε κάτι δεις, παιδιά, δεν πρόλαβα να διαβάσω όλα τα μηνύματα. Βάλαμε στην κλήρωση. Γεια σου, Ανδρεαδάκη Κυριάκο. Γεια σου, Ράπτη Λευθέρη. Ο Αλέξανδρος Παπούρης, καλημέρα Κωστή. Τέλεια εκπομπή για ακόμα μια φορά. Να σε καλά. Καλημέρα Κωστή. Δυνατή στιγμή, αγκαλιά Βαρέλα. MVP, ξέρεις ποιος. Αχ, αυτός ένα μηδέν Αντελίνο. Ζουμουσού, λέμε. Γεια σου, Μπάμπη Λαζαρίδη. Καλημέρα, Ζουμουσάκη. MVP και μεγάλη περηφάνεια ο Πασχαλάκης. MVP ήταν ο κόσμος, ήταν άψογο στα ντέρμπι και δεν έκανε τίποτα με όσα είδε και μετά ο Πασχαλάκης. Κωστή, καλημέρα. Χρήσου από Έδεση, Ζουμουσού, λέμε. MVP Αντελίνο Βιερίνα, τον γκολ πρωταθλήματος του Βαρέλα. Ο Ευατζήτης Ανέση, καλημέρα Κωστή από Σπουργό Κρυονέρι, βάλαμε σκληρώσεις. Στη συνέχεια του μηνύματος έλεγα ότι ο καλύτερος για μένα ήταν ο Αντρέ. Γεια σου Γιάννη Μυγδαλιά. Βροχή και με την ΑΕΚ, μπράβο, τους έδειξαν οριμότητα και πάθος για την ομάδα. Α, έμεναν μέσα στη βροχή. Καλημέρα φίλε μου Κωστή, σημαντικότερη στιγμή για μένα ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Με τα μάτς που Ολυμπιακό που δεν έγινε και έμεναν μέσα στη βροχή, παιδιά. Συγκλονιστικό αυτό. Καλημέρα ψυχοθεραπευτή μας. Λέει η Βασιλική μου, να είσαι καλά, κορίτσι μου, να είσαι καλά. Ο τερματοφύλακας. Λοιπόν, λέει ο Μότσο Δημήτρης, καλύτερος παίκτης, ο Λεβέκ και πιο δυνατή στιγμή, λέει, τα μούτρα του τερματοφύλακα της ΑΕΚ στο 89. Σωστό, σωστό, σωστό. Πανηγύριζε μετά σαν μπαρτσακλό. Γεια σου Μάγδα, καλημέρα Κωστή, μου σου λέμε, βάλαμε σκληρώσεις. Λοιπόν, πρέπει να πάω να κάνω τις σκληρώσεις. Τα μπλουζάκια πρώτα. Βάλε να παίζει αδερφέ, μπορώ να φύγω με το στο Θεό 7 γοτάμα αδερφέ. Το ποντιακό, όχι, όχι, από το σταμάτη γονίδι. Θες να το βάλεις από πάνω, ό,τι έχεις έτοιμο. Το ίδιο πράγμα μου κάνει φίλε αδερφέ. Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις, βάλε ό,τι γουστάρεις. Λοιπόν. Έτσι, αυτό, άνοιξε το αδερφέ. Ουφ. Λοιπόν. Να σας πω κι εγώ, πριν πω τα ονόματα. Για μένα MVP, για πολλούς λόγους, είναι ο Αντρέ Βιερίνια. Για πολλούς λόγους, όχι μόνο αγωνιστικούς, όχι για τη στάση που τήρησε εκείνη τη δύσκολη μέρα, για τις δηλώσεις του μετά, για το ότι έβγαλε αυτόν τον εγωισμό, για τον πανηγυρισμό του, για όλα. Respect στο σπουδαίο Πασχαλάκη. Έχω χρόνια να δω φλόγα στα μάτια ενός τερματοφύλακα. Τέτοια τρέλα. Πολλά χρόνια. Να είσαι εδώ, να μείνεις πίσω φύλακας, να παραμείνεις έτσι δουλευταράς και πολύ μετρημένος στα λόγια του και στις δηλώσεις του. Ο συγκλονιστικός Βαρέλα που δεν περνούσε ούτε σκέψη, όχι να περάσει ο επιθετικός, ούτε σκέψη από τον αντίπαλο. Για μένα ο συγκινητικός, ο αγαπημένος μου, ο Μπίσεσβαρ, που όποτε μπήκε με σκυμμένο κεφάλι χωρίς να διστροπήσει. Ο MVP της περσινής χρονιάς που φέτος έγινε αναπληρωματικός. Την ψυχή του όλη να μοιράσει, να ταΐσει. Μηδέν εγωισμός θα το βάλω εγώ. Να κοιτάξει το μυαλό του πώς θα κάνει τον άλλον ήρωα. Να πούμε τι. Για το θορυκτό που λέγεται Πρίγιοβιτς, που βελτίωσε τον εαυτό του μέσα στη χρονιά, άλλαξε τον τρόπο παιχνιδιού του, δεν ήταν αντιστατικός, έγινε συμμετοχικός, γύρισε, έκοψε, μοίρασε. Συγκλονιστικός, ο Μάτος που στήριξε την ομάδα σε πολύ δύσκολες στιγμές. Στην αρχή όλοι τους. Πρώτος σε ψήφους βγαίνει από εσάς ο Βαρέλα με 34 ψήφους. Και μετά όλοι οι υπόλοιποι με το Βιερίνια πολύ ψηλά στους 28, με τον Μπρίγιοβιτς 22, με τον Πασχαλάκη στους 29. Πολύ, πολύ. Και βέβαια ο σπουδαίος αυτός τύπος που λέγεται Ρασβάν Λουτσέσκου. Μπολιάστηκες με πολύ ΠΑΟΚ φίλε. Το είδαμε στις δηλώσεις του, το είδαμε σε πολλά πράγματα. Πάω να δώσω τα μπλουζάκια. Λοιπόν, 5, 10, 15, 20, 15, 5, 15, 25, 35, 45. Λοιπόν, εύκολα. Στέλιος σε 2,83 το ένα μπλουζάκι. Μανώλη σε 6,47 το δεύτερο μπλουζάκι. Η Ελένη σε 6,56 το τρίτο μπλουζάκι. Εσείς ξέρετε τώρα, η Ελένη που πήρε τηλέφωνο, το ίδιο και ο Στέλιος. Έτσι έχω βάλει όλα και τα τηλέφωνά σας τα έχω βάλει μέσα.
Ο Μαυρίδης ο Δημήτρης, 9.45. Παίρνει το τέταρτο μπλουζάκι. Και ο Παναγιώτης σε 8.76. Παίρνει το πέμπτο μπλουζάκι. Ξαναλέω, Στέλιος 2.83, Μανώλης 6.47, Ελένη 6.56, Μαυρίδης Δημήτρης σε 9.45 και Παναγιώτης 8.76. Πάμε για να δώσω φιλοξένεια. Φιλοξένεια, έτσι φίλε. Βάλε ποιότα, βάλε όμποε, βάλε φλογέρες του Πάνα. Σε ευχαριστώ πολύ, ο μοναδικός που με συγκινεί. Έχει πολλούς φίλε, δεν είμαστε μόνοι. Λοιπόν, το σκηνικό πανηγυρισμού με το γιο του, παιδιά. Το τρίμερο κερδίζει ο Γιάννης Μιγδαλιάς 6.35. Παίρνεις τηλέφωνο τώρα. Αμαρτίες, να το ξέρεις, να το ξέρεις. Όχι για τα παγωτά. Έτσι, έτσι, έτσι. Αϊβατζίδης Ανέστης, το ένα κιλό παγωτό. Στέλνουμε το όνομά σου στον Νικολαίδη. Πηγαίνεις από εκεί. Στην, ξαναλέω, Καραολή και Δημητρίου 237 και 163, Εύωσμο και Ηλίουπολη. Και το δεύτερο, ο Θεοδωρίδης Αστέρης. Ελπίζω συνεπωνυμία απλά. Και τον ξέρεις με ποιον, με αυτόν ένα μηδέν. Αυτά. Άλλη μια εκπομπή, πολιτισμική κληρονομιά για τις επόμενες γενιές, φτάνει στο τέλος της. Έτσι τα πάμε, σας το λέω. Ούτε με κρύους κουβάδες, αυτό είναι το σύνθημα, μετά από το νου σας, αυτό θα σας λέμε. Ούτε με κρύους κουβάδες, τίποτα, αυτά εκεί, στα ύψη, ανόρθωση. Επίσης, να ευχαριστήσουμε το χορηγό δεύτερης ώρας που είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Ή όποιος δεν πήγε μεγάλο Αλεξάνδρο 31 να γνωρίσει τον Διέγκο Παντσέτα, τον Σουτζουκάκι, τον Γάστρα και τους υπόλοιπους στην Dream Team, να γλύφει τα δάχτυλά του. Μέχρι και οι καρτοπετσέτες του είναι νόστιμες. 16 χρόνια κορυφαίος απέναντι να σου δει ελευθερία. Φυσικά για τέντα πουθενά αλλού. Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννη Καντουρτζίδης, 35 χρόνια εμπειρία. Εκεί θα βρείτε ό,τι θέλετε. Εξαιρετικές τιμές στα πιο ανθεκτικά πανιά, όχι κινέζικα βαβά. Με το πρώτο αγιάζει, γεια σας, τα κάνετε πανιά να πούμε ο ναυάγιο. Όχι, εκεί. Μπαμπάς και γιος Γρόνος και Γιάννης Καντουρτζίδης, Καλαμαριά, Πολύχνη και Χαλκιδική. Και βέβαια, Άρτο Ζαχαροπλαστία Νικολαίδη, υπέροχο παγωτό. Κούκκις, Λίλα Πάουζε, Τυραμισού, Νάνα Μέλια, ο Μενάρα. Φράουλα, βανίλια, σοκολάτα, μανάρι. Μανούλα, μανούλα. Άρτο Ζαχαροπλαστία Νικολαίδη και το πρωί τυροπιτάκια να πούμε, λουκανοπιτάκια, σουξουμούξα, βονός, καταστάσεις. Και βέβαια καφεδιές και τα πάντα όλα. Την εκπομπή την ακούτε στην επανάληψη. Είμαστε πολύ καλύτεροι. Είμαστε πολύ πιο ακρεφνείς, πολύ πιο αέναοι. Στο zoomusu.gr. Μπαίνετε στο σαϊτάκι μας. Εκεί, εκεί. Γεια σου Νανούκα, Μπίσασβαρ, αρχιτέκτονας λέμε. Γεια σου Νανά, γεια σου Γιάννη Μανουκίδη. Αρχιτέκτονα του site, αδερφέ μου. MVP της χρονιάς είναι η Θεία. Η γνωστή πια Θεία Δίκη. Έπεσε στο κεφάλι σε όλο το περάκι εκεί κάτω. Τι ήταν αυτό ρε, έτσι αλλάζει το. Δεν υπάρχει το τι είναι αυτό ρε. Τι ήταν αυτό ρε, τι ήταν αυτό ρε. Πρώτος σε ψήφους, όπως είπαμε ο Βαρέλα, με μικρή διαφορά από το Βιερίνια. Δεν ξεχωρίζουμε κανέναν. Η ομάδα θα ήταν άλλη χωρίς κάποιον από αυτούς. Σκεφτείτε λίγο, ένας να έλειπε. Εκεί φαίνεται η σημαντικότητα. Και πιο δυνατή στιγμή, το γκολ του Βαρέλα. Η αγκαλιά του Βαρέλα, ο παίκτης βλέπει σε δύο πολύ συγκλονιστικές στιγμές είναι μέσα. Το γκολ πρωταθλήματος, ο πανηγυρισμός του Βιερίνια. Εντάξει, τι να λέμε. Ζούμου σου λέμε. Σας το λέγαμε. Σας το λέγαμε. Έτσι. Αύριο εδώ θα είμαστε. Αύριο να δείτε τι έχω να σας δώσω. Αύριο να δείτε τι σας έχω για αύριο. Φιλιά πολλά. Έρχεται η Τρόικα. Ευχαριστώ το Σωτήρη Δασκαλάτση που στάθηκε κολόνα. Αδερφέ μου, αδερφέ μου. Μαζί το περάσαμε όλο. Μαζί. Μαζί. Σας φιλώ γλυκά. Bye, 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 bye. Γεια, γεια, γεια. Ζούμου σου λέμε.